Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος και Άθας Κόπελο, Αλόνισο. Και δώσε γιατί μου θυμίζει έτσι άλλες εποχές. Δώσε τραγουδάκι. Είναι πολύ όμορφο τραγούδι. Μπορεί να ήταν του 85, του 87. Μπορεί και το 90 να σου πω κάτι. Πόσο ωραίο τραγούδι λοιπόν με Κωνσταντίνα, ε! Εκεί μαζί κάπου ήταν ξανά, μαζί ξανά, εγώ και εσείς. Λοιπόν, να σας πω ότι πέρασα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, μ' ακούτε άλλωστε, και να σας πω ότι όλη την εβδομάδα ψινόμουν στον πυρετό και τώρα δεν είμαι στα καλύτερά μου, αλλά θα τα πάμε έτσι πολύ καλά. Μπορεί να μην δεν χορέψω, μπορεί να μην δεν κουνηθώ πολύ, μπορεί να μην δεν κάνω πολλά πράγματα, αλλά θα είμαστε εδώ ζωντανά, όλο ζωντανά, ακριβή στο ραντεβού μας, 5 παρατέταρτο και δώσε Γιώργο. Αφιερωμένες όλους. Θα είναι δικό μας. Καλησπέρα λοιπόν σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος και Άθος Κόπελο, Αλόνισο, αλλά και Σκύρο που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, αχ, όλος ο κόσμος ψήνεται στον πυρετό, όλος ο κόσμος είναι άρρωστος, αλλά εμείς θα πρέπει να βάλουμε τα τακούνια μας, τα ρούχα μας και να έρθουμε. Θα μου συμπαρασταθείτε σήμερα και θα περάσουμε πολύ ωραία, γιατί στην ορχήστρα σας έχω όχι τα καλύτερα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί η φωνή μου σήμερα την είχα μαζί μου και στην την πρωτοχρονιά. Και μιλάω φυσικά για τον αγαπημένο Βαγγέλη Τόρη που δεν θα πάω ακόμη κοντά του. Αλλά εκτός από τον Βαγγέλη τον Τόρη που αγαπάτε πάρα πολύ και θα το έχετε την ευκαιρία σήμερα το βράδυ μετά την ακομπή να τους δείτε κάπου όλη την ορχήστρα όπως ακριβώς είναι. Σήμερα είναι μεγάλη μου τιμή, ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη μου χαρά ότι κοντά μας είναι και ο αγαπημένος Κώστας Μόλικας. Και πάμε ένα χειροκρότημα από εμάς που είμαστε εδώ. Τον ευχαριστώ από καρδιά, σε λίγο θα πάω. Σήμερα δεν φιλάω κανένα για να μην κολλήσω, γιατί και εμένα κάποιος με φίλησε χωρίς να μου μαρτυρήσει ότι δεν είναι καλά και έχει ίωση. Και να τα αποτελέσματα. 40 κιλά θα γίνω στο τέλος, Παναγία μου. Εγώ. Όχι, φύγε. Θα σε κολλήσω. Έχεις μικρά παιδιά. Στείλε ένα πεταχτό, θα το πιάσω. Τσακ. Χρόνια πολλά, καλά να ξεκινήσουμε. Πήγαινε πιο εκεί. Πήγαινε πιο εκεί. Δεν θέλω να κολλήσω κανέναν. Δεν είναι ωραίο πράγμα, ξέρεις. Όταν είναι ο άλλος άρρωστος, δεν είναι ωραίο πράγμα να με μαρτυράει, ρε παιδί μου, ότι είναι άρρωστος και να σε κολλάει. Ματσαμούτσα τα φιλιά, ματσαμούτσα τα φιλιά. Γιατί υποφέρουμε γενικά από την υγεία μας. Υποφέρουμε από μια χρόνια κόπωση. Το κοντομάρι μας δεν σηκώνει άλλα πράγματα. Ήρθαν και με φίλησαν, πάρτε τις 8 μέρες. Χάρη. Τι δεν σου είπαν τίποτα. Δεν μου είπαν και τίποτα. Ήθελα να σου κλέψουν το φίλι, δεν γινόταν αλλιώς. Αχ, τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι μου κάνετε, τηλεθεατές μου, μαθαίνω ότι. Πού είμαι τώρα, στο Βαλάντι είμαι. Βαλάντι σε σένα είμαι. Λοιπόν, μαθαίνω βέβαια ότι ο μισός πληθυσμός αυτό τον καιρό είναι άρρωστοι. Με πολύ βήχα είναι αυτή η ίωση τώρα, κρύωμα, δεν ξέρω τι είναι. Με πολύ βήχα, πολύ συνάχη, πολύ πυρετό τις πρώτες μέρες, αλλά σου κρατάει κανένα δεκαήμερο. Δεκαήμερο κιόλας. Άστα να πάνε, Βαλάντι μου, άστα να πάνε, αγόρι. Βαλάντι, σε είπα. Κάτσε να κάνω. Φαντάσου. Φαντούμε. Συμπηριάζουν κι αλλού τα χάπια. Παίρνει τίποτα βαριά. Δεν παίρνω τίποτα. Είμαι κατά των αντιβιώσεων. Α, ναι. Ναι, τίποτα δεν παίρνω. Γι' αυτό σε κρατάει 10 μέρες. Μήπως με αντιβίωση θα ήταν λιγότερο. Όχι, καλέ, μίλα στον κόσμο να μην παίρνω αντιβιώσει. Μας ψεκάζουν από πάνω. Α, τα βλέπα εγώ τα αεροπλάνα την προηγούμενη εβδομάδα. Μια βόλτα πήγα την Κυριακή στο Βόλο. Περνούσαν από πάνω τα αεροπλάνα. Ψέκαζαν κάτι, άφηνε η ουρά τους. Να η αρρώστια, ήταν και κάτι παίκτες εκεί πέρα. Έκανα μια βόλτα στην παραλία. Παίκτες από τη Σκόπελο πρέπει να ήταν, ανέβαιναν στο Δελφίνι. Με μάτιασαν. Με μάτιασαν αυτοί. Ήταν πολύ, ήταν μαζικό. Φωτογραφιζόμουν εγώ στην παραλία. Δεν το πάτε. Το άντεξα. Τα φιλιά μου να στείλω στη Σκόπελο που αγαπώ πάρα πολύ. Δημάκο μου, σήμερα θα μιλάω λίγο, θα μιλάς πολύ. Ναι. Θα τραγουδάει πάρα πολύ η ορχήστρα γιατί τους θέλετε και δεν μπορείτε διαφορετικά. Οπότε πες εσύ τι θα κάνεις στη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Φτάνει τα κρέατα. Έτσι, για μια φορά με ένα τουλάχιστον λίγο από τοξίνωση από τις γιορτές αυτές. Σήμερα θα κάνουμε γάβρο. Διώξε τη μύγα. Βλέπω και μια μύγα συνέχεια στην Αργυρό τα πρωινά και στο πρωινό. Θα βάλω και αυτή μέσα λίγο, με λίγο κρέας θα είναι ο γάβρος. Λοιπόν, τον οποίο θα το μαρινάρουμε το μισό γάβρο που έχουμε εκεί ανοιχτό φιλέτο. Έτσι, και τον άλλο μισό θα το τηγανίσουμε. Τον οποίο θα το φτιάξουμε, θα το συνοδέψουμε μάλλον με φάβα. Ωραία. Και τον γάβρο τον μαριναρισμένο θα το φτιάξουμε σε στήλ με ζεδάκι, με μια γέμιση μέσα. Θα το τυλίξουμε με απελόφυλλο που έχουμε εδώ πέρα. Έτσι θα το κάνουμε σε στήλ μπουρεκάκι. Τέλεια. Πολύ ωραία θα περάσουμε σήμερα. Θα κάνεις κι άλλα. Αυτά θα κάνουμε, είναι αρκετά. Θέλουμε λίγο αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά θα μαγειρέψουμε σήμερα με τον Δημήτρη. Καταρχήν σε λίγο, επειδή το προηγούμενο Σάββατο έπρεπε να σας δείξω, έχουν αρχίσει οι εκτόσεις του Τρουμπούκι.gr, αλλά εμάς μας πήραν τα γλέντια οι χωρίς. Πάγαμε τα πιάτα εδώ πέρα και γινόταν ένας χαμός. Λοιπόν, δεν σας δείξαμε τίποτα. Η Αγλαία σήμερα είναι κοντά μας. Τρουμπούκι.gr. Σας έχω υπέροχο χαλί από την Τεχεράν που πρέπει να επισκεφτείτε οπωσδήποτε γιατί έχει φοβερές εκτόσεις, παιδιά, και τα χαλιά είναι τα καλύτερα. Όπως επίσης σε λίγο μου έρχεται η παραγγελία μου, την έκανα. Εγώ δεν μπορώ να φάω σήμερα, αλλά θα φάνε οι υπόλοιποι, θα φάτε εσείς. Έκανα παραγγελία.
δήλωσε barbecue. Θα μου έρθει, την έκανα πριν 5 λεπτάκια. Χρονομετρήστε σε πόση ώρα θα μου έρθει, γιατί είναι η καλύτερη και στην ποιότητα, αλλά και πάρα μα πάρα πολύ γρήγορη. Εγώ για να μου ανέβει λίγο η πίεση, κόψε μου πάλι κεφαλογραβιέρα, ναι, από την καλύτερη που μισό, έχω. Έτσι, έτσι. Γραβάνει. Και πριν περάσω στην ορχήστρα, πάμε για λίγο στον υπολογιστή. Σας παρακαλώ πολύ. Άντε ρε Βαλάντι μου, άντε ρε Βαλάντι μου, ξυπνήστε λίγο. Όχι επειδή κοιμάται η παρουσιάστρια σήμερα. Έλα, δώστε ζωντάνια σήμερα. Φωτογραφίστε, ελάτε να βγάλουμε. Φωτογραφιστείτε, να βγάλουμε selfie. Να ανεβάσουμε στην. Τέτοια. Πού να την ανεβάσουμε. Στο Facebook. Θα βγάλουμε selfie, θα έρθει. Θα μου διαβάσει γράμμα. Έχω γράμμα να διαβάσω. Ποιος μου στείλε γράμμα πάλι. Ο βαφτισιμιός σου, αγάπη μου, Ντέμι, σε αγαπώ, Χρήστος μου, ζωγράφισε. Κάντε ένα κοντινό παρακαλώ στη ζωγραφιά. Πόσο χρονών είναι ο Χρήστος, πού είμαι, στο Βασίλη, εδώ είμαι. Τέσσερα. Αγάπη μου, Χριστάκη μου, όλη η εκπομπή σήμερα αφιερωμένη σε σένα. Σε ευχαριστώ και θα τη βάλω εκεί πέρα. Έχω και τη γωγό, τη δικιά μου, τη αδερφή μου, που βάζω ζωγραφιές από αγαπημένα μου παιδιά. Θα τη βάλω ακριβώς δίπλα και θα την έχω στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, καθίστε λίγο να δω τι γίνεται εδώ. Αχ, 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 τι μου κάνετε εσείς, πώς είστε. Στη Σκύρο έστειλα φιλιά. Έστειλα φιλιά στη Χαλκιδική, στην πανέμορφη Χαλκιδική, στην κυρία Αλεξάνδρα που με βλέπει αυτή τη στιγμή στο Βόλο. Χαμός γίνεται. Πριν καν ξεκινήσουμε, έχει και πάρα πολύ κρύο έξω. Έρχεται και πολύ έντονη κακοκαιρία. Έχει και βροχή, άρα μην πάτε πουθενά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην τηλεόραση του Άστρα. Με πολύ αγάπη τηλεοπτική, τα φιλιά μου να στείλω στους Έλληνες του εξωτερικού που μας βλέπουν αυτή την ώρα, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Γερμανία, που έχω πάρα πολλούς φίλους, τη φίλη μου τη Ζωή. Λοιπόν, και έχω και έναν τηλεθεατή που δεν ξέρω, ρε παιδιά, πόσο χρονών είναι. Ο Αντρέας ο Μίχος, που θέλει να με κάνει μαμά του, λέει. Πόσο χρόνο να με υπολογίσει για να με κάνει μαμά του. Αν είναι μέχρι 5-6 χρονών, άντε 7, καλώς. Λοιπόν, Αντρίκο μου, μακάρι να σε είχα, έλα παιδί μου, να σε δω εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κώστα. Καλησπέρα, Ντέμι, από Παλαιόκαστρο Κοζάνης. Είπα Παλαιόκαστρο Κοζάνης και δεν έχω... Δεν έχω χειροκροτήματα. Στην Αγλαία που μου λέει καλησπέρα, Ντέμι μου. Στην Ευαγγελία, καλησπέρα σε κουκλάρα. Γεια σου, όμορφη Ντέμι από Ιστιαία, ο Χρήστος. Ο Δημήτρης, καλησπέρα από Άνω Λεχόνια. Καλή εκπομπή, θα σε δω. Με βλέπεις ήδη, αγαπημένε μου. Ο Ηλίας, περαστικά σου, καλή εκπομπή. Φιλιά, Ειρήνη από Τύρναβο, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα, γλυκιά μου Ντέμι, με πολύ αγάπη η Μελίνα. Ο Θοδωρής, καλησπέρα Ντέμι και περαστικά σου, καλή διασκέδαση σε όλους. Που θα το έχουμε σίγουρα μαζί σου. Καλή συνέχεια. Σήμερα, παιδιά, η ορχήστρα θα πει όχι τα πάντα. Θα πει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε. Χορέψτε εσείς για μένα σήμερα, γιατί εγώ δεν κάνει να έχω εφίδρωση. Λοιπόν, η Ιωάννα, υπέροχη. Ιωάννα, καλησπέρα. Το φόρεμά σου από ποια εταιρεία είναι, με ρωτάνε και τέτοια τα κορίτσια μου. Πρέτζιο, Ντόνα, Βασιλική, Εξάρχου, Καναπάτε, γιατί πήγανε στην Αθήνα αυτή τη βδομάδα και έχουν φέρει, παιδιά, καταπληκτικά κομμάτια. Ο πρόδρομος, καλησπέρα, ομορφιά μου. Ο Δημήτρης, θέλω το τραγούδι, θα αλλάξω σπίτι. Η ορχήστρα ήδη ακούει. Γκρέγκορι, Ντέμι, καλησπέρα. Η Ανούλα, καλησπέρα. Είσαι κουκλάρα. Καλησπέρα, Ντέμι, από Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά, η Θεσσαλονίκη μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, ο Βασίλης, καλή επιτυχία από Βόλο. Η Γιάννα, καλησπέρα, Ντέμι, και παραστικά. Καλή εκπομπή και σήμερα. Η Παναγιώτα, γεια σας, είμαι η Παναγιώτα από το Ζάρκο και θα ήθελα ένα τραγούδι. Άλλα μου τα λάθη. Υπάρχει. Όλα μου τα λάθη. Με πήγε για πολύ, πώς να σας πω, με πήγε για λαϊκό αυτό και λέω το... Υπάρχει. Πολύ ωραία. Τώρα, θα ήθελα να καλωσορίσω και να καλησπερίσω την ορχιστράρα που σήμερα έχω εδώ και θα σας πω μετά το βράδυ, μετά τις 7 θα πάτε, κατά τις 8 να είστε εκεί, που θα είναι. Στο τραγούδι λοιπόν ο αγαπημένος και πολύ καλός μου, θα μου επιτρέψει ο κύριος Βαγγέλης να το πω, φίλος μετά την πρωτοχρονιάτικη εκπομπή που κάναμε και θέλησα να το αφιερώσω μία ολόκληρη εκπομπή. Κύριε Βαγγέλη μου, καλωσορίσατε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα είστε εδώ στο Ζωντανό, γιατί το Ζωντανό έχει άλλη αμεσότητα με τον τηλεθεατή. Το τι μηνύματα έχετε να πάρετε σήμερα, πιστέψτε με, θα σας εντυπωσιάσουν και θα σας σοκάρουν. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θέλω τώρα όμως... Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είστε ο πιο χαμογελαστός που μου έρχεται και αυτό έτσι μου φτιάχνει απίστευτα το πολλά στους τηλεθεατές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ναι. Πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστώ. Και εύχομαι και πανελλήνια εμβέλεια, γιατί είμαι στην Καστοριά. Θα με βλέπετε μέσω ίντερνετ. Δυστυχώς είναι οι άδειες των καναλιών πλέον έτσι και η νέα νομοθεσία και όλα αυτά που εγώ δεν τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αλλά μέσω ίντερνετ, γιατί έχουμε τηλεθεατές πλέον από όλη την Ελλάδα και αυτό μας χαροποιεί ειλικρινά. Και εμείς μέσω ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ. Και είστε από την Καστοριά που είστε, έχετε μία από τις πιο όμορφες πόλεις. Θεωρώ ότι οι πιο δύο της καρδιάς μου πόλεις όμορφες είναι η Καστοριά και τα Ιωάννινα. Λοιπόν. Πάντα έρχομαι. Πάντα έρχομαι. Και το καλοκαίρι σας επισκέπτομαι πάντα.
που έχει λιγότερο κόσμο. Λοιπόν, τώρα, μεγάλη μου τιμή, ειλικρινά, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, που σήμερα κοντά μας στο Κλαρίνο, και θέλω ένα μεγάλο χειροκρότημα, είναι ο αγαπημένος Κώστας Μόλικας. Κώστα μου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χαίρομαι τόσο πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Σε ζητάνε πάρα πολλοί τηλεθεατές, αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό που μας βλέπουν. Και όταν με μικρές συζητήσεις μέσω Facebook είχαμε κόσμο του εξωτερικού ότι θα είσαι κοντά μας, ειλικρινά αυτό τους χαροποίησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά όλοι. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Κώστα, θα περάσουμε πολύ ωραία. Για πρώτη φορά έρχεσαι στην εκπομπή μας. Πρώτη φορά. Η καταγωγή σου, Κώστα, από πού είναι? Καταγωγή μου είναι χωριά της Κόνιτσας. Ναι. Βούρμπιανη λέγεται. Τα Μαστοροχώρια. Από εκεί αναγεννήθηκα στην Καστοριά. Μου λένε όμως από το ακουστικό ότι τώρα σε έχουν κάνει βλάχο, λέει, δικό τους. Εντάξει, αυτό εννοείται, γιατί λόγω δουλειάς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πω μια καλησπέρα στα παιδιά που είναι σε ολόκληρη την ορχήστρα. Την καλησπέρα μου να πω στο Σάκη τον Κοτόπουλο που είναι στα πλήκτρα. Καλησπέρα, Σάκη μου. Στην κιθάρα ο αγαπημένος Ζέρβας Παναγιώτης. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Παιδιά, σας μιλάω στον ελληνικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα είμαστε μια παρέα σήμερα εδώ. Και στην τρανς ο αγαπημένος Δημήτρης Τόρης. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Ο οποίος είναι και ο γιος του κυρίου Βαγγέλη. Καλησπέρα. Τώρα. Ξέχασα κάτι, ήθελα να σας ρωτήσω, το οποίο εγώ το έχω ξεχάσει ήδη. Δεν πειράζει, θα το θυμηθώ στη διάρκεια. Α, να, αυτό ήθελα να πω. Ότι τώρα η ορχήστρα μου, όπως ακριβώς είναι, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή. Αμέσως μετά την εκπομπή, 8.30 με 9 να είστε όλοι εκεί στο χωριό, όσα που αγαπώ, γιατί είναι κοντά και στα δικά μας τα μέρη. Στο χωριό του μπαμπά μου, δίπλα στη Μαρμαρίνη. Μαρμάριανη, εμείς τη λέγαμε. Λοιπόν, στην Όσα, στην ταβέρνα του Ζάχου. Τα φιλιά μου να στείλω σε όλα τα παιδιά εκεί που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στον κύριο Γιάννη, το βράδυ. Όπως τους βλέπετε, ταβέρνα Ζάχος, αν θέλετε να διασκεδάσετε στο χωριό Όσα. Και τηλέφωνο για κρατήσεις, γιατί σίγουρα ήδη θα γίνεται χαμός, να πάρετε τηλέφωνο πριν πάτε. 2495 051 160. Τώρα εγώ να πω σε όλους, καλή διασκέδαση, θα περάσουμε όμορφα. Εγώ θα κουνώ ελαφρώς το κορμάκι μου. Εσείς όμως κουνήστε τα κορμιά σας. Αφιερωμένη σημερινή εκπομπή σε όλα τα μωρά που με βλέπουν. Δημήτρη, έπαθες κάτι? Σε όλα τα μωρά κάτω των 8 ετών που αγαπώ πολύ. Αυτά είναι τα μωρά εγώ που στέλνω πάντα. Την καλησπέρα στα δικά μου τα αγόρια, στον αγαπημένο εδώ απέναντι και φρεσκοκρισιρισμένο Βασίλη Καραβάση. Σε αυτό το τρελό και ερωτιάρικο αγόρι που έχω απέναντί μου, στον αγαπημένο Βολιώτη Βαλάντη Καπίτσα. Ερωτιάρη Μαρία, τον λέω έτσι επειδή εκπέμπει ερωτισμό, έχω την επειδή για κάποιο άλλο λόγο. Και στο αγαπημένο έτσι δικό μου αγόρι, στον ήρωα αυτό, στον άντρα τη ζωή μου, στον αγαπημένο Γιώργο Καλόγερο. Και φυσικά τα φιλιά μου να στείλω στο Μιχάλη του Φατέκα που μου έλειψε, γιατί έχω να του μιλήσω και πάρα πάρα πολύ καιρό. Σε λίγο θα έρθει η τουρτίτσα μου, σε λίγο θα έρθει και η παραγγελία μου από... Ανοίξτε το πλάνο, φαίνεται ότι φοράω μίνι. Θα νομίζει ο κόσμος ότι είμαι κουτσί. Δηλαδή, με δείχνετε ως εδώ. 2 μέτρα γυναίκα έχετε. Σας είπα, είμαι άρρωστη και θέλετε να με καλύψετε. Δείξτε τα. Τι τα έχουμε. Είπαμε, φοράμε το μίνι της παντρεμένης. Δεν φοράμε το μίνι της ελεύθερης για να μην το δείχνετε. Καλή διασκέδαση. Που να μην ήμουν και άρρωστη. Καλή διασκέδαση. Να είστε όλοι καλά. Θα περάσουμε όμορφα, Χαλκιδί. Σε θέλω εδώ στα μηνύματα σήμερα. Πάμε. Ένα σκάρο. Θα ξεκινήσουμε. Και μετά θα φέρουμε τον γιατρό. Κύριε Βαγγέλη. Ναι. Με το σκάρο σου.
Άιντε τα πίβλαχα τα πήρα με τα προβάτα. Μωρέ φερτέ την καμπορενιάτα.
πίσω και μπορεί και να βγω στη ζράμανα όλα στις ράχες που μ' αρέσει. Προσπαθώ να στα συγχωρήσω.
πως δεν μπορώ να σε συγχωρήσω. Έκανα καλό, βρήκα το βέλα μου και σε συγχωρώ, εσύ τα φταίς καρδιά μου. Και πήγες και ερωτεύτηκες. Ωχ, καψούρα είμαι βρε παιδιά, αυτό που έχω στην καρδιά, αυτό που έχω στην καρδιά, αχ και δεν βρίσκω γιατριά. Και μόλις περάσαμε, παιδιά, 25-27 λεπτά που είμαι στον αέρα, έτσι. Και σε μόλις 27 λεπτά δεν μπορώ να σας πω για πόσες παραγγελιές σας έχω. Γι' αυτό θα τα πάω όλα γρήγορα. Ναι. Έχω και μία παραγγελιά μέσα εδώ από το στούντιο. Χάθηκε το Viber. Θα ξαναβγεί. Θέλω μετά και το Άσε Γιατρέ τα Γιατρικά. Αφιερωμένο για έναν συνάδελφο που έχω πολλά χρόνια να τον δω. Απέναντι μου είναι τον Βασίλη τον Καραβάση. Λοιπόν, το κοντρόλ μου τι θέλεις εσύ, αγάπη μου, τι θες, ερωτά μου. Συγκέντρωσέ τα και στείλτε μου στο Viber, παρακαλώ. Κάνει αυτό που το λέω, είναι διαφήμιση. Τι μας νοιάζει, όλοι έχουν Viber. Στο Viber για να μην χρεωνόμαστε κιόλας. Γιατί λεφτά δεν έχουμε που δεν έχουμε, για μηνύματα στείλετε όλοι στο Viber για να τελειώνουμε. Ή εδώ στείλετε στο Viber. Οι υπόλοιποι στο Facebook, παρακαλώ, που και εκεί δωρεάν είναι. Τώρα καθίστε να πάω πολύ γρήγορα λίγο σε μηνύματα, γιατί βλέπω ότι ήδη θα ξεφύγουμε και είναι μόλις 5 και 12 πρώτα λεπτά. Οπότε καθίστε, είχα μείνει στο κορίτσι μου που το είπαμε για τα τραγούδια, τα όλα μου τα λάθη. Τώρα, την καλησπέρα μου στο Γιώργο, μου στέλνει όλος ο κόσμος περαστικά. Σας ευχαριστώ. Κάντε έτσι προσευχές να μου φύγει αυτό το πράγμα. Θέλω αύριο να είμαι καλά. Θέλω να πάω να φάω παϊδάκια αύριο. Με έχει πιάσει να φάω παϊδάκια. Δεν ξέρω γιατί. Θέλω να φάω παϊδάκια. Θα με πάρεις μια μέρα από το Λεπρασίτη να μου φτιάξεις παϊδάκια εδώ πέρα. Εννοείται. Πολύ μου αρέσουν τα παϊδάκια. Κάνουμε barbecue. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Βάιο που μας στέλνει. Καλησπέρα Ντέμι από Καρδίτσα. Η Ελένη, καλησπέρα Ντέμι μου, περαστικά. Φιλιά, ήρθε το κοριτσάκι μου, το όμορφο. Σε λίγο σας έχω και γυαλιά Οράσεως. Έχω σήμερα. Οράσεως, τέλεια, τέλεια. Όπτικο φυσικά και η Ελένη Πίπη. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Πάνο, στον Τύρναβο, η Ιωάννα. Αν μπορείς να μου γράψεις λίγο, γιατί είμαι άρρωστη και δεν μπορώ να σε ακούσω καλά. Α, γιατί έχεις. Παιδιά, υπάρχει κόσμος που είναι άρρωστος και δεν ακούει και καλά. Εγώ τουλάχιστον τα αυτιά μου για την ώρα είναι καλά. Ναι, η Ιωαννάκη μου, θα στο γράψω, αγάπη μου, μετά το τέλος της εκπομπής. Γιατί το είσαι διαφημίσει, θα στο στείλω στις διαφημίσεις, μωρέ. Λοιπόν, τώρα, Δωροθέα, καλησπέρα ντέ μου, θέλω να ακούσω τη Γρεβενιώτισσα. Έχω καιρό να την ακούσω. Την καλησπέρα μου στο Χαράλαμπο.
στον Πάνο που μου στέλνει «Δώσε πόνο, παίρνουμε παυσίπονα», όλος ο κόσμος. Λοιπόν, καθίστε τώρα. Τον Τινάκη, καλησπέρα, Ντέμι μου. Πολλά φιλιά από τη βροχερή Λάρισα. Καλή εκπομπή, είσαι κούκλα και περαστικά σου. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα από Τύρναβο. Θα θέλουμε το τραγούδι «Τα καγγέλια». Τα καγγέλια νομίζω έρχονται τώρα, μετά από αυτό το πράγμα, έτσι. Έχουμε. Πολύ ωραία, έρχονται τα καγγέλια. Η Ρούλα, καλή εκπομπή από το βροχερό Μουζάκι, περαστικά. Πω, από παιδιά, θέλω να έρθω Μουζάκι, έχω πάρα πολλά χρόνια να έρθω. Και εκεί που είχα πάει δεν μου άρεσε, αλλά δεν ήρθα μέσα εκεί πέρα που μου έχουν πει για το Μουζάκι. Α, πήγα στην Πλαστήρα, στη Λίμνη. Αλλά πήγα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πήγα στη Λίμνη και εκεί που πήγα, ένα μαγαζί όλο και όλο βρήκα. Και λέω, λάθος μέρος είχα πάει. Θα έρθω όμως και στο Μουζάκι θα έρθω. Πού ήμουν στο Μουζάκι. Λοιπόν, Μουζάκι. Να το. Η Ευαγγελία, καλησπέρα, Ντέμι μου. Περαστικά, θέλω λίγο σε όλο κλαρινάκι. Ευχαριστώ, Ευαγγελία, για αυτό που μου γράφει. Ο Θανάσης και εμείς με. Μάλιστα, καλησπέρα Θανάση μου. Ο Χρήστος από Κονταρολακά. Τζίμας Χρήστος, καλή χρονιά, καλές εκπομπές. Η Ειρήνη, γεια σου Ντέμι μου, καλή χρονιά εύχομαι. Περαστικά σου, φιλιά από Μακρυχώρη, Καρδίτσας όμως. Και θα ήθελα το τραγούδι το Μαντήλι, η Βασιλικούλα μου. Κουκλάρα μου, περαστικά καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, στο Θάνο που θέλει να ακούσει την Κρεβενιώτισσα, στη Βάσο. Που θέλει να παίξει ορχήστρα ένα σαρακατσάνικο για την οικογένειά της και μας θέλει τα φιλιά της. Την καλησπέρα μου στον Κώστα. Καλησπέρα από τα Τρίκαλα. Θα ήθελα να ακούσω τη Μαρουσιάνα, αφιερωμένο στη γυναίκα μου. Η Βάσο μας βλέπει στους γόνους. Πολλά φιλιά να στείλω και στους γόνους. Και ο Σωτήρης, σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη μου, όταν το διαβάζω για να μην λένε ότι λέω καλά λόγια για μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Χαίρομαι πολύ που το πιστεύετε αυτό και μου το στέλνετε. Όταν θα επανέλθω, θα έρθω στο inbox. Θα πάω κουζίνα. Θα έρθω στο inbox γιατί και εκεί έχουμε ξεφύγει πάρα πολλά. Αλλά να ξέρετε, αυτοί που έχετε στείλει στο inbox, OK, μην μου ξαναστέλνετε ξανά κάτω από τη φωτογραφία. Η υπόλοιπη με βολεύει πάρα πολύ. Για να μην κάνω αυτή. Να το γράφετε, να γράφετε τα μηνύματά σας κάτω από τη φωτογραφία. Είναι πιο βολικό. Τώρα, η ορχήστρα μου θα ξεκουραστεί για λίγο. Παίρνω το χυμό μου και πάω στον Τιμάκο να ξεκινήσει, γιατί μου φάνηκε ότι η σημερινή συνταγή έχει μια διαδικασία. Έχει διαδικασία. Έτσι? Ναι, έχει μια διαδικασία. Είναι βέβαια απλά τα πράγματα, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα απλό προϊόν όπως ο γάβρος. Ωραία. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε μια παρουσίαση σε καλεσμένους, έτσι που αρθούν να πιούν το τσιπουράκι τους, να κάνουμε παρέα μια Κυριακή μεσημέρι και αυτά, είναι λίγο, έχει μια διαδικασία. Πολύ ωραία. Βέβαια, εμείς θα την απλοποιήσουμε όσο το δυνατόν, έτσι, για να μην έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Έτσι. Όταν έρχονται οι φίλοι μας, κοιτάμε να περάσουμε καλά με αυτούς και όχι να είμαστε κλεισμένοι στην κουζίνα. Έτσι. Τώρα, Δημάκο μου, θέλεις πριν ξεκινήσεις να περάσω να δείξω ποιοι προσφέρουν τη συνταγή και για σήμερα και να ξεκινήσουμε να μετά από το μέρο. Με ανάψουμε λοιπόν και εμείς τις φωτιές μας. Περνάμε να δούμε ποιος προσφέρει και τη σημερινή μας συνταγή. Τα φιλιά μου να στείλω στην αγαπημένη μου Φανούλα που μου έλειψε και στον Δημήτρη το Λιοπρασίτη. Και ερχόμαστε σε λιγότερο από λεπτό, έτσι. Εγώ δεν κουνιέμαι από εδώ όπως είμαι. Πάμε να δούμε ποιος προσφέρει την εκπομπή. Όχι την εκπομπή, τη μαγειρική. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαστε. Θέλω ρε παιδί μου να. Στο άλλο μέρος, Γιώργο, θέλω να μου ξαναβάλεις το τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Γίνεται. Στο άλλο το μέρος το ξαναθέλω, θέλω να το τραγουδήσω όλο. Πολύ μ' άρεσε αυτό το τραγούδι. Ήμουνα πολύ μικρή, βέβαια. Ήμουνα μωρό. Ήμουνα μωρό. 5 χρονών, 6, πόσο, 2, 3. Πότε. Όταν βγήκε το τραγούδι. Δεν θυμάμαι πότε βγήκε το τραγούδι, να σου πω την αλήθεια. Αν μου πεις χρονολογία που βγήκε το τραγούδι, θα σου πω πόσο ήμουνα. Όταν βγήκε το τραγούδι, πάντως, εγώ ήμουνα τρίτη γυμνασίου, νομίζω. Αλήθεια, λες. Ναι, πρέπει, νομίζω. Τι θα ήμουν, ότι τριών. Ότι τριών. Έπεσα έξω, να υποπέτει. Ούτε θα μπουσουλούσα, εσύ. Ναι. Ούτε ποια χρονιά βγήκε. Αν νόμιζα έψαχνα ποια χρονιά βγήκε στο κινητό σου, εσύ, έστειλε μήνυμα. Συγγνώμη. Έλα, μαγείρεψε τώρα, Δημάκο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Είναι 5:25. Θα κάνουμε τη γέμιση τώρα με το μαριναρισμένο το γάβρο. Ωραία. Το οποίο ξεκινάω με κρεμμυδάκι. Ναι. Θα βάλουμε λίγο σκόρδο. Βάζουμε το κρεμμύδι να σοταριστεί. Βάζουμε το σκόρδο για να πάρει έτσι μια πολύ ωραία μυρωδιά. Έχουμε αφήσει το βούτυρο να κάψει αρκετά. Όχι αρκετά, δεν θέλουμε αρκετά. Θέλουμε αρκετά. Πάρα πολύ σιγανή φωτιά. Θέλουμε έτσι. Πάρα πολύ σιγανή φωτιά. Γιατί τα προϊόντα που θα βάλουμε μέσα είναι πάρα πολύ λεπτοκομμένα για να έχουμε ωραία τη γέμιση. Ναι. Έτσι. Οπότε χρειαζόμαστε σύντομη διαδικασία. Όμως εδώ που έχουμε δίπλα το νερό και βράζει με λίγο αλάτι, ρίχνουμε και τα φύλλα. Τώρα από που είδα το τα φύλλα, έφτιαξα πράσο. Τη Μάκο μια μέρα. Ναι. Παιδιά, θα πάω πιο εκεί γιατί να σα πω κάτι. Δεν μ' αρέσει που είμαστε και δύο στο πλάνο. Θα πάω εδώ. Μα πια να σα πω κάτι. Θέλω να είμαι χωμονό. Έφτιαξα μια μέρα κάτι σουπιές με σπανάκι. Ξέρεις πως τις πέτυχα. Τα αγαπημένο μου. Τα αγαπημένο μου. Μητσό, να σου πω δεν κάτι. Είναι ωραίες. Είναι τέλειες. Και το σπανάκι, ενώ εγώ σπανακόπιτα δεν τρώω.
Και δεν μπορώ να κοιτάω. Όμως με το, τέτοιο, το σπανάκι όμως με τις σουπιές, ρε παιδί μου, και έβαλε και πολλά φρέσκα κρεμμυδάκια. Από σένα το έχω δει αυτό. Έτσι, το φρέσκο και κρεμμυδάκι λίκανε. Είναι ό,τι πρέπει. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, ρίχνουμε καροτάκι και σέλινο, συμπληρώνουμε εδώ στα κρεμμύδια με το σκόρδο, να σοταριστούν και αυτά. Έτσι θέλουμε να μαλακώσουν, για να βάλουμε μετά και την γαρίδα. Εμείς έχουμε γαρίδα ή μπορεί να βάλουμε οτιδήποτε μέσα, έτσι ψιλοκομμένη. Ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν όμως αυτά, ξεκινά το μαριναρίσμα για το γαύρο, το οποίο, τι θα κάνω. Θα πάρω εδώ για βάθα μου, θα ρίξω το λαδάκι μου, θα φτιάξω κάτι σαν μια βινιγκρέτ την οποία θα βάλω μέσα για να ψηθεί το ψάρι. Όταν λέμε μαρινάρουμε το ψάρι, ναι, τι κάνουμε, τι εννοούμε, τα αφήνουμε ομό, έτσι δεν το μαγειρεύουμε, αλλά τα όξινα που ρίχνουμε εδώ από το ξύδι και από το λεμόνι το ψήνουν και είναι σαν να το φας, έτσι δεν γίνεται, μπράβο, τέλειο ναι, είναι ναι, αυτό. Έτσι, έτσι, αυτό το πράγμα, έτσι που σκάνουν και τα καρπάτσιο και οτιδήποτε σε αυτά, ό,τι είναι ομό και μαρινάρεται. Λοιπόν, συμπληρώνουμε. Πριν πολλά χρόνια. Καρπάτσιο είχα φάει, ναι, πριν πολλά χρόνια στα Τρίκαλα. Ναι. Σε ένα μαγαζί πολύ ωραίο. Δεν νομίζω ότι. Πολλά χρόνια πριν. Να είναι ακόμα, ε. Όχι, δεν νομίζω. Καταπληκτικό. Είχε έτσι πολύ. Ιταλικό νομίζω πρέπει να ήταν το μαγαζί. Εδώ, ναι. Ιταλικό δεν είναι το Καρπάτσιο. Ναι, ναι. Βέβαια. Μπορεί να φτιάξει μέσα εκεί. Με το καρπάτσο μαρινάρεις ό,τι θέλεις, έτσι, από χταπόδι, από κρέας, από φιλέτο, να από κοτόπουλο. Να σας ενημερώσω, μισό λεπτό Δημήτρη μου, ναι, μισό λεπτό, θα κάνω μια διακοπή ζωντανή της εκπομπής, να σας ενημερώσω ότι ακούγονται τα πάντα στον αέρα. Ακούγεστε κανονικά. Εμένα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί έχω πάρει τόσο παυσίπονα που είμαι πάρα πολύ ήρεμη, αλλά εκνευρίζεται μέσα το κοντρόλ μου και στο βόλο. Εγώ σας το λέω απλά, εγώ σήμερα δεν θα θυμώ, δεν θυμώνω. Σε άλλη περίπτωση θα ήμουν έτσι το μαλλί, αλλά σήμερα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με τόσα παυσίπονα όλη την εβδομάδα. Ναι, δεν νιώθω τίποτα, ναι. Νιώθω μια χαλαρότητα, μια νιρβάνα κατάσταση, μια πολύ ωραία. Θα κάνεις πολύ ωραία. Όχι, έχω το αλάτι, πιπέρι, είπαμε, βάλαμε εδώ και ρίγανη, χτυπάμε λίγο. Να ομογενοποιηθούν αυτά όλα. Ωραία. Έτσι, προσθέτω και το γαύρο. Κοπάνε τώρα, και το γαύρο μέσα για να φύγω να πάω στο inbox. Τον έχω φιλεταρισμένο το γαύρο, έτσι, έχω βγάλει απλά το κόκαλό του. Όταν λέμε θα μαγειρευτεί, τι θα κάνει, απλά θα πάρει και θα αλλάξει αμέσως χρόνο. Σε πόση ώρα ντυμάκω αυτό όμως μπορώ να το φάω μετά. Το μαρινάρεις, κοίταξε. Εγώ σπίτι τα αφήνω όλη νύχτα, λέω. Ναι, εγώ σπίτι, ρε παιδί μου. Θέλει μια ώρα. Κοίταξε, ο γαύρος είναι πάρα πολύ λεπτός, είναι πεντακάθαρος, έτσι μιλάμε. Γαύρο και σαρδέλα φτιάχνω πολύ σπίτι. Έτσι. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Αυτό τρώγεται σχεδόν ομό. Τέλεια. Αλλά θέλουμε τουλάχιστον το λιγότερο που θα κάνει να μείνει αναλόγως το πόσο ξινό το θέλει, έτσι. Μπορεί να κάνει 45 λεπτά και πάνω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημάκο μου, σε αφήνω, αγόρι μου τώρα. Μην με αφήνει. Δεν γίνεται, ρε Ντιμία, το πήγε παραμάζωμα. Είσαι 7 λεπτά αέρα. Όχι, όχι, έχουμε χρόνο ακόμα. Σα να βάλω λίγο τη γαρίδα εδώ πέρα. Βάλε και τη γαρίδα και να φύγω, ναι, δεν λοιπόν, έχω πρόβλημα. Θα ρίξω λίγο τη γαρίδα. Ναι. Μέσα εδώ για να κάνω τη γέμιση. Ωραία. Θα βάλω αυτό, θα συμπληρώσω λίγο μανιταράκι. Εδώ έχουμε αλάτι, πιπέρι θα βάλουμε τώρα. Τι. Έτσι. Τι λέει, να μου λέει, δεν γίνεται να ακούω κι εγώ αυτά που λέτε, να γελάω. Όχι, για μένα είπε, για αυτόν, για σένα είπε. Καλά, για όποιον θέλετε να λέτε, για μένα να μην λέτε. Λοιπόν, έβαλε το μανιτάρι, έβαλε τη γαρίδα, φεύγω, γεια. Θα βγάλω. Ναι, στη συνέχεια βγάζω το πράσο, έτσι, θα με αφήσεις λίγο να το βγάλω. Γιατί, τι μας νοιάζει να το βγάλεις, θα το βγάλω για να πρέπει να βάλω το αμπελόφυλλο μέσα, να αρχίσει να βράζει, να μαλακώνει το αμπελόφυλλο για να τη λήξω μετά το ψάρι μου. Μη φεύγεις, δεν θα αργήσω. Άντε, ορίστε. Κάνε και αυτό, κάθομαι. Ορίστε, βγάζω αυτό. Θέλω να είναι μαλακό για να μπορώ να αντιλήξω τα μπελόφυλλα, έτσι να τα δέσω, για να τα στήσουμε όμορφα. Ωραία. Αυτό είναι. Τέρμα. Και παίρνω τα μπελόφυλλα και θα τα βάλω μέσα. Να βράσω. Πόση ώρα? Τα μπελόφυλλα θέλω γύρω στα ούτε δεκάλεπτο. Πολύ ωραία. Έτσι, αναλόγως πόσα θα βάλω μέσα να βράσω. Προσθέτουμε βάλουμε λοιπόν και τα αμπελόφυλλα. Γύρω στα 10 λεπτά θα τα αφήσετε για να μαλακώσουν και μετά θα τα βγάλουμε. Αυτό, αν μπορούμε να τα βάλουμε και αν θέλετε να τα βάλετε σε ζωμό, ακόμα καλύτερα. Θα να πάρουν τα και γεύση. Ωραίο αυτό. Έτσι, για να μην έχει αυτή την πικρίλα το που έχει το. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, βάλτε εσύ όλα, φεύγω εγώ, πάμε παιδιά λίγο, πάμε υπολογιστή, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί άφησα πολύ inbox, η ορχήστρα μου μπαίνει τώρα αμέσως μέσα για να είναι... Αχ, Θεέ μου, τι θα φάω. Τις καλύτερες τούρτες, παιδιά, δεν έχω λόγια.
Δεν έχω λόγια. Ζαχαροπλαστείο, σοκολάτα, φιλιά μου να στείλω στον αγαπημένο Τάσο Μπατσογιάννη που του έχω πει 1 εκατομμύριο φορές και να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Του το λέω βέβαια να σας πω κάτι και σε προσωπικό επίπεδο. Ότι αυτός δεν κάνει γλυκά, αυτός κάνει θαύματα. Τούρτα καραμέλα που μπορείτε να βρείτε μόνο στο ζαχαροπλαστείο σοκολά. Από πού να ξεκινήσω και πού να. Είναι... Καταρχήν είναι όλα φρεσκότατα, έτσι. Τα φτιάχνουμε σήμερα και τα πουλάμε σήμερα. Αυτό είναι το σημαντικό στο γλυκό και είναι ό,τι καλύτερο. Και σε λίγο να σας πω κάτι. Φωνάξτε το Φλόρα Νέστη που του έδωσα για μία ακόμη φορά. Παναγία μου, με παίρνουν την ώρα της εκπομπής. Συγγνώμη. Επειδή βλέπω και ποιος με παίρνει, είναι δυνατόν να με καλείτε την ώρα της εκπομπής? Θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας. Όχι, δεν ήταν ο Ανέστης. Λοιπόν, θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας μόνο στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική. Μην παίρνετε, σας παρακαλώ πολύ, στο κινητό, αγαπημένε μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω σε καμία περίπτωση στο ζωντανό της εκπομπής. Και τι έλεγα. Και πάμε πάλι έτσι με μια πολύ καλή διάθεση. Και έλεγα για αυτή την τούρτα. Τι έλεγα όμως για την τούρτα, κάτι έλεγα. Τέλος πάντων, θα θυμηθώ μετά. Ζαχαροπλαστεία, σοκολά. Τούρτα καραμέλα. Σήμερα, γιατί πρέπει να πάτε να δοκιμάσετε και του κιλού και είναι όλα καταπληκτικά. Σε λίγο, σε πολύ λίγα λεπτά, στο τραγούδι Βαγγέλη Στόρης, κλαρίνο, Κώστας Μόλικας, Πληκτρασάκης Κωτόπουλος, στη γιθάρα Ζέρβας Παναγιώτης, drums Δημήτρης Στόρης και αμέσως μετά την εκπομπή 8 με 8.30 στην ταβέρνα Ζάχος, στην Όσα. Που να σας πω κάτι, στην Όσα δεν θυμάμαι αν έχω πάει ως τώρα. Νομίζω όμως ότι έχω πάει σίγουρα. Νομίζω ότι έχω πάει. Καθίστε τώρα, παιδιά, να πάω λίγο inbox πριν δω κάτω από τη φωτογραφία τι άλλο έχετε γράψει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Ανούλα που μας βλέπει από Φάρσαλα και αφιερώνει όποιο τραγούδι στην εκπομπή αλλά και σε μένα και σε όλο τον κόσμο. Η Κατερίνα, καλησπέρα Ντέμι μου. Σε παρακαλώ, βάλω το τραγούδι Γιάννη μου το Μαντήλι. Σου συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ακούτε εσείς τώρα τραγούδια για να μην σας τα ξαναλέω μετά. Τέλεια. Ο Αντώνης, καλησπέρα. Μην λέτε, όχι, 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 όχι. Δεν είπα κακία για τη λίμνη πλαστήρα. Και επειδή εγώ και τα κακά μηνύματα δεν έχω πρόβλημα να τα διαβάσω, μην λέτε κακίες για τη λίμνη πλαστήρα, ότι βρήκατε ένα μαγαζί, είναι μεγάλο ψέμα. Λέω ότι από την πλευρά που πήγα εγώ, δεν ξέρω καν που ήμουνα. Από την πλευρά που πήγα εγώ, βρήκα όλο και όλο ένα ξενοδοχείο και ένα μαγαζί. Μπορεί να μην δεν ήμουνα καν στη σωστή πλευρά και το εξήγησα και πριν, αγαπημένε μου Αντώνη. Ειλικρινά μιλάω, δεν το είπα. Ξέρω ότι η λίμνη πλαστήρα έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Είπα ότι ως Ξανθιά πότισε, από εκεί που πήγα εγώ δεν βρήκα κάτι. Αυτό είπα. Και μάλιστα είπα ότι θέλω πάρα πολύ να έρθω και έχω δηλώσει ότι θέλω να έρθω να κάνω και εκπομπή στη λίμνη πλαστήρα. Για να μην λέτε ότι διαβάζω μόνο τα καλά μηνύματα και όχι τα κακά. Τώρα, ο Νίκος μου, καλησπέρα Ντέμι. Ακούμε στον Αμπελώνα και θέλουμε το τραγούδι που λέει Μια ζωή ξενιτεμένος. Ξέρει ο Κώστας, χαιρετίσματα. Ποιος ο Κώστας ο Μόλικας ξέρει. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στην Αντιγόνη. Γεια σου, ήρεμη μου. Είμαι η Αντιγόνη. Τηλεθεατές μου, αλήθεια, είμαι καλά σήμερα. Λοιπόν, οι φίλοι της Αλέκας. Της Αλέκας της γιας μας. Είμαι στη Φαρκαδόνα με κάτι φίλες μου σε ένα σπίτι και σε κοιτάμε και είσαι πολύ ωραία. Θέλουμε να ακούσουμε το Θα αλλάξω γειτονιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιγονούλα μου, θα σου το πω, αγάπη μου. Έπρεπε. Λοιπόν, πίνω. Είναι τραγούδι αυτό. Μας το ζητάει ο Χαράλαμπος. Πάμε στη Βαΐτσα μου. Γεια σου Ντέμι, είμαι η Βαΐτσα και η μικρή Μαρία από τη Φαρκαδόνα. Φιλιά πολλά. Γεια σου, αγάπη μου, όμορφη. Λοιπόν, ο Γιώργος. Ζώνα να ζήσει η Βουλουπόπη. Τη Μαριόλα. Υπάρχει και αυτό τραγούδι. Παιδιά, αυτά, εγώ, γι' αυτό τα ξέρω, τα ξέρετε εσείς. Λοιπόν, τη Μαριόλα να ζήσει η Βούρμπιανη. Η Βούρμπιανη. Βούρμπιανη, έτσι. Η Βούρμπιανη. Λοιπόν, καθίστε να. Ακόμα δύο θα διαβάσω γιατί δεν θα προλάβω να κάνω τίποτα. Ο Βάιος Ντέμι, καλησπέρα. Περαστικά σου. Θα ήθελα το τραγούδι Τον ήλιο. Θα το πω, αγαπημένε μου. Η Ευαγγελία, καλησπέρα Ντέμι μου. Είσαι μια κούκλα. Θέλω να μου αφαιρέσω ένα τραγούδι. Άνθησε και πάλι αμυγδαλιά. Αφιερωμένο στους γονείς μου και στους παππούδες μου στη νέα ζωή. Και πάμε και στον Αποστόλη και μετά θα διαβάσω τα υπόλοιπα. Ντέμι, καλησπέρα μου. Έχεις τους καλύτερους σήμερα. Χαίρομαι που σας αρέσει πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς στο φιλαράκι μου το Δημήτρη με τα κρουστά. Λοιπόν, αυτά τα μηνύματα για την ώρα. Η παραγγελία Άγγελος έχει έρθει εδώ και ώρα, αλλά εγώ δεν σας την έχω δείξει. Άγγελος μπάρμπεκιου. Σε λίγο θα κάνουμε μαζί και ζωντανά παραγγελία. Η ορχήστρα μου είναι έτοιμη, έχει πάει 5.30. Τώρα θα πάω καγγέλια, θα πάω τέτοια. Θέλετε? Ναι. Τέλεια. Τώρα δυναμώνουμε την ένταση και περνάμε καλά. Και αμέσως μετά τα τραγούδια θα σας δείξω υπέροχα γυαλιά οράσεως από το κατάστημα Όπτικο. Γι' αυτό μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά. Πάμε. Αφιερωμένο στη Σόφη την Πέλου, στα κορίτσια εκεί στη Ροδιά, στο Πήλιο, στο Πουρί και σε όλη τη Θεσσαλία.
μολυγά με τα καρδιά. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα το επιθετό σου.
χωριά. Μαγρά μητάρα πασάγια, κάτω από τα ραπασάγια. Έτσι γίνεται στα κρένια, πάντοτε με κορμανέδια. Αύριο τα ραπασάγια, κάτω από τα τραπεζάκια. Ραβασάκι, όμορφο μου κοριτσάκι, στείλε μου κι ένα φυλάκι με το όμορφο σε χεράκι. Στείλε μου κι ένα κιλάκι με το άσπρο σου χεράκι. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κολπατέντια. Άντροχοι τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κορπατέδια. Άντροχοι τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Άιτε νάχα, 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 την γειτόνισσα τη βλάχα. Να τη βλέπω παραπάνω και κουβέντα να τη κάνω. Να τη βλέπω παραπάνω και κουβέντα να τη κάνω. Άιντε νάχα, 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 την γειτόνισσα τη βλάχα. Άιντε νάχα, 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 σαν την βλάχα. Να πηγαίνω που σαν φύρις, μήπως γίνω νοικοκύρης. Να πηγαίνω που σαν φύρις, μήπως γίνω νοικοκύρης. Ωραία νάχα, 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 γειτόνι σαν την βλάχα. Μια αγάπη απ' τα παλιά, δυο μάτια λάτρεμένα. Τα είδα και μου θύμισα ξανά στα περασμένα. Πού να το καταστώ, πώς θα την ξαναδώ. Τα πάνω κάτω έφερε μου, πήρε το μυαλό. Πού να το φανταστώ, ήταν εξαφνικό. Τα πάνω κάτω έφερε και πάω να τρελαθώ. Μια αγάπη απ' τα παλιά, δυο μάτια λατρεμένα. Τα είδα και μου θύμισα ξανά στα περασμένα. Γυρνάγαν τα χρόνια. Δεν αγαπώς μου δυο ζωές να σ' αγαπώ αιώνια. Να αλλάζαν οι καιροί, να γυρνάγαν τα χρόνια. Δεν αγαπώς μου δυο ζωές να σ' αγαπώ αιώνια. Πού να το φανταστώ, πως θα την ξαναδώ. Μα πάνω κάτω έφερε μου, πήρε το μυαλό. Πού να το φανταστώ, ήταν εξαφνικό. Τα πάνω κάτω έφερε και πάω να τρελαθώ. Για κάποια απ' τα παλιά, δυο μάτια λατρεμένα. Τα είδα και μου θύμισα ξανά στα περασμένα. Yes, sir.
μου, μας βρήκε μέσα πειρασμός, μικρή κουκλίτσα μου. Μιλίτσα μου, μιλίτσα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου, τι σου κάνα εγώ. Αυτή μου κάνες κι εσύ, να σε αγαπώ πολύ. Μας έγινε χαμός, μας έκανε καρδό, αυτός ο πειρασμός, μας έγινε χαμός. Πολύ κουτσόμπολιο. Μιλίτσα μου, μιλίτσα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου, τι σου κάνα εγώ. Αυτή μου κάνες κι εσύ, κι αγαπιόμαστε πολύ. Μας έγινε χαμός, μας έκανε καρκό, αυτός ο πειρασμός, μας έγινε χαμός. Πάλι κάνε τον ήλιο σου.
Μπράβο, 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 μπράβο. Μακάρι να προλάβω σήμερα να δώσω όλα τα μηνύματα στον κύριο Βαγγέλη αλλά και στον Κώστα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι αδύνατο γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Πάω πολύ γρήγορα πριν περάσω σε πρώτα και απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί μετά θέλετε διαφημισούλες, θέλετε να πιείτε νερό. Πιπί σου θες, Βαλάντι! Ε, Βαλάντι, θες πιπί σου? Αγόρι μου, τι δεν μου το έλεγες? Αν και μπορώ να σας φέρω και τον κούκο που είχαμε παλιά. Για να μην φεύγετε καθόλου εν ώρα εργασίας. Γιατί να σας πω κάτι, δεν μπορώ να σας πληρώνω το κανάλι συνεχόμενα. Αυτό γίνεται στο διάλειμμά σας. Καταλάβατε, δηλαδή δουλεύουμε το 8ωρο, το 10ωρο, τι πρέπει να δουλέψουμε και μπορείτε να έχετε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Σε αυτό το δεκάλεπτο διάλειμμα κάνετε όλες τις ανάγκες σας. Όχι, δεν είναι μισάωρο, παλιά, τώρα με τη Γερμανία, άστα. Τώρα με τη Γερμανία, τι 6 ώρες καλέ, παλιά ήταν αυτά που καθόμασταν μισή ώρα. Τώρα 10 λεπτά και φτάσει το πόδι ό,τι κάνετε. Το ψηλό, γιατί τίποτα άλλο να περιμένουμε δεν γίνεται. Καθίστε τώρα να σας πω λίγο μηνύματα για να πάω σε πρώτα και παρέτα διαφημιστικά μηνύματα. Λοιπόν, ο Βαλάντης και η Ελίνα, καλησπέρα Ντέμι από Τρίκαλα. Ο Βάιος, καλησπέρα Ντέμι, καλή εκπομπή να έχετε και πολλά χαιρετίσματα. Ο Βάιος ο Νούσιας, λέω το επίστευγα να καταλάβει η ορχήστρα ποιος στέλνει χαιρετίσματα. Καλησπέρα Ντέμι, καλή εκπομπή να έχετε και πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κώστα το Σμόλικα. Η Μαριάννα, γεια σου Ντέμι μου, θα ήθελα το τραγούδι «Δεν σου κάνω τον Άγιο». Ο σύλλογος αετομιλιτσιωτών Γράμμου μου στέλνει καλησπέρα Ντέμι από Τσαπανταχού Ντενισιώτες με έδρες στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Λάρισα. Τα φιλιά μας, τον αγαπημένο μας Κώστα Σμόλικα, αλλά και όλο του το επιτελείο φυσικά. Βάλω το θόρυβο κι εσύ. Λοιπόν, η Βάσο, γεια σου Ντέμι, περαστικά θα ήθελα να δώσεις πολλά φιλιά στη μαμά μου που σας βλέπει στην Γερμανία και πολλά φιλιά στον πρόδρομο Τρικάλων, αλλά θέλω και ένα τραγούδι αφαιρωμένο στη μαμά και στον μπαμπά, το Πριγκιπέσα. Λοιπόν, υπάρχει Πριγκιπέσα και δημοτικό? Όχι. Γιατί λέω τώρα τόση ώρα. Έχει δημοτικό Πριγκιπέσα, κύριε Βαγγέλη. Α, έχει και Πριγκιπέσα. Άμα είναι το δημοτικό, θα σας το πω τότε. Καθίστε τώρα. Η Παναγιώτα, γεια σου Ντέμι μου. Ντέμι μου, Χρήστος. Όχι, Παναγιώτα είναι το Facebook. Άλλος μου το στέλνει. Γεια σου Ντέμι μου, Χρήστος από Ζάρκο Τρικάλων. Ποιος κατάγεται από το Μουριά την παλιά Ελλάδα? Μουριά. Δεν το κατάλαβα. Θα το διαβάσω μετά. Κάτι μου λέει αν κάποιος κατάγεται από τη Μουριά. Από εδώ που είστε εσείς. Δεν καταλαβαίνω τώρα όμως. Λοιπόν, η Μαρία Ντέμι, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Τόρη αλλά και την ορχήστρα του για την αφιέρωση. Χαιρετισμού σε όλη την ορχήστρα από Ροδιά. Λοιπόν, θα μείνω εκεί, παιδιά, γιατί να σας πω κάτι. Λοιπόν, θα διαβάσω και το εδώ πέρα. Καλησπέρα, χαιρετήματα στο θείο μου τον Τόρη και στον ξάδερφό μου τον Τραμίστα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η Βαλάντο, καλησπέρα, Ντέμι μου, περαστικά και πολλά φιλιά. Η Βαλεντίνα μου από Βόλο είναι αυτή. Την καλησπέρα την Καλαμπάκα μας στέλνει η Βάια. Περαστικά, Ντέμι μου, θέλω το τραγούδι «Τον ήλιο έκλεψε» από το Στερέωμα, από το Μεσοχώρι Τυρνάβου. Ο Στέφανος μας στέλνει την καλησπέρα το Πολυβάδι Ολύμπου, παιδιά, τι ωραία. Ο Κώστας ο Κύρου θέλει το τραγούδι «Η πυρότσα ξανθιά γοργόνα». Αυτό το ξέρω, αυτό θα το πούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε όμως τι θα κάνουμε τώρα. Και καθίστε να διαβάσω ένα από το inbox της Vivian που το άφησα. Έχω πάρα πολλά, αλλά τη Vivian την είχα έτοιμη εδώ πέρα. Καλησπέρα, Ντέμι, περαστικά σου. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ωραίο το φόρεμά σου, τέλειο το σύνολο. Τα κλαρίνα και πάλι κλαρίνα. Και φιλιά σε όλους από Βόλο. Πότε θα φέρεις την εκπομπή εδώ, Ντέμι μου? Παιδιά, Βόλο μάλλον Μάιο. Μάιο και μάλλον θα το κάνουμε εκεί μπροστά στο λιμάνι. Θα πάρουμε άδεια, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Μπροστά στον Άγιο Κωνσταντίνο θέλω. Βόλο θα έρθουμε όπως και να έχει. Να ανοίξει ο καιρός λογικά το Μάιο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα εμείς? Θα περάσουμε σε πρώτα και απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, να πάρουμε και μια μικρή ανάσα. Εμείς δεν θέλαμε ανάσα. Πιπί του θέλει ο Βαλάντης και να καζόμαστε. Για να καζόμαστε να διακόψουμε την εκπομπή. Τι να κάνουμε. Τα περιμένουμε όλοι και εσείς αναγκαστικά από το σπίτι και εμείς που είμαστε εδώ να πάει για πιπί του. Όταν επιστρέψει και είναι στην κάμερα, εγώ θα βγω. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε. Αγόρι μου, σου στείλω 5 φυλάκια, γιατί είσαι νέο παιδί, συναναστρέφεσαι με πολύ κόσμο και δεν κάνει να σε κολλήσω. Μητσό, ναι. Κάτσε λίγο κάτω, μη σε πάρει ξόφαλτσο. Το φιλί, ναι. έλα, σκύψε. Έλα. Όχι έτσι, μπορεί να σε πάρει στο σβέρκο και δεν θέλω. Σκύψε, θα με κρυώσει, κάτω, κάνε έτσι. Να κάνε κούκος. Μουά, μουά, τέλειο. Λοιπόν, κλαίνεις για να το πάρεις το φίλι, αλλά δεν στο δίνω. Λοιπόν. Τι μου έχουν στείλει πάλι, Άγγελος Μπάρμπικιο, το διπλό μπέργκερ. Κάποιος έβαλε τα κεράκια. Πού, στο μπέργκερ, Αλεκάκο? Στο μεσαίο.
Ο Μίτσος. Ο Μίτσος. Κάτι έκανα. Να δω, λίγο φαίνεται το ατύχημα. Τι μου έχουν στείλει πάλι, Παναγιά μου. Παιδιά, τα καλύτερα έχω πάντα από Άγγελος Μπάρμπεκιου. Αυτό το διπλό μπέργκερ πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε, γιατί είναι ό,τι καλύτερο. Μπέργκερ διπλό με μπέικον, καταπληκτικό. Στη μέση ακριβώς οι πατάτες πέστο. Πέστο, Βαλάντι. Πατάτες πέστο, Βαλάντι. Όχι, μα δεν πέστο. Πέστο. Πατάτες πέστο. Αχ, και καζίμι με γύρο χοιρινό. Παραγγείλτε τώρα που με βλέπετε. Να έρθουνε, να τα φάτε, να μας βλέπετε, να χορεύετε. Για πες, Βαλαντάκο μου. Λοιπόν, καθίστε τώρα να σας πω. Θα μαγειρέψουμε εγώ, ο Ντίμης και ο Χρήστος. Φτιάξε τι είναι να φτιάξεις, γιατί θα πάω σε μόδα γυαλιά. Ναι. Γιατί σε λίγο έρχονται τραγούδια με βλάχικη διάλεκτο που με περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Που θα τα αφιερώσω ιδιαίτερα στο Περιβόλι Γρεβενών και σε όλους εσάς που έχετε καταγωγή από εκεί. Σε λίγο θα γίνουν όλα αυτά. Να στείλω πολλά φιλιά στο θείο Λευτέρη και στη θεία Φωτεινή που μας βλέπουν στο Βελεστίνο. Και να τις πω και χρόνια πολλά για τη γιορτή της που ξέχασα να την πω το Φώτον. Δεν πειράζει όμως. Η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Περάσαν 40 μέρες από τα φώτα. Όχι. Δεν περάσαν 40 μέρες από τα φώτα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στη θεία Φωτεινή. Τώρα, τι θα κάνεις εσύ? Λοιπόν, θα ξεκινήσω να κάνω τη φάβα, την οποία θα συνοδεύσουμε το γάβρο. Ωραία. Έχω βάλει ένα σοτάρο κρεμμύδι και σκόρδο. Θα ρίξω και τη φάβα. Να σας πω κάτι. Φάβα. Ποιον? Φάβα δεν έχω φάει ποτέ. Φάβα δεν έχεις φάει. Είναι ό,τι πιο νόστιμο υπάρχει, έτσι, σε σαλάτα από κρεμμόδι. Πάρα πολύ ωραία καταρχήν. Έτσι, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, είναι η φάβα ό,τι χρειάζεσαι. Ειδικά τώρα που είσαι άρρωστη για τις βιταμίνες σου, να γίνεις πολύ πιο γρήγορα χωρίς βάρμα. Εννοείται. Τέλειο, παιδιά, να μην παίρνετε πολλές. Δεν είμαι γιατρός, αλλά να σας πω κάτι, να μην προτιμάτε να παίρνετε πολλές αντιβιώσεις, γιατί και αντιβιώσεις δεν κάνουν καλό. Και ακούω πολύ κόσμο που αμέσως μόλις δεν είναι καλά και έχει λίγο βήχα, αμέσως χαπακώνεται στην αντιβίωση. Όχι, θα το αφήνετε 7-8 μέρες. Θα κάνετε ό,τι σας λέω γιατρός καταρχήν, όχι ό,τι σας λέω εγώ. Ξεκινάω από εκεί, γιατί σήμερα την είδα πολύ γιατρός. Αλλά γενικά εγώ δεν είμαι υπέρ των αντιβιώσεων. Από την αρχή. Λίγο μιξούλα βλέπουμε και αμέσως χαπάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ντίμη, πόση ώρα θα σε πάρει εσένα αυτό? Ποιο παιδί μου? Αυτό το όλο σου. Η φάβα θέλει πολύ ώρα. Άσε η φάβα. Θέλω λίγο να τη σοτάρω εγώ, να περάσει λίγο η ώρα, να αρχίσει να σκουραίνει η φάβα για να δώσω ένα πιο σκούρο χρώμα στην αληφή μου που θα φτιάξω. Είναι σαν να τρώω φακές. Ορίστε. Η γεύση είναι σαν να τρώω φακές, για να καταλάβω. Πάρα πολύ μετά. Είναι πάρα σαν πολύ να τρώω τι, σαν να τρώω ρεβίθι. Περίπου, ναι. Περίπου τα ρεβίθια μ' αρέσουν. Όσπρια τα οποία να μην είναι περασμένα από μπλέντερ. Τα ρεβίθια μ' αρέσουν. Τα βάλουμε στην νερό να βράσουν. Λοιπόν, εδώ τι έκανα τώρα. Έχω ρίξει δύο ειδών αλεύρι. Έχω το κανονικό το κοινό για όλες τις χρήσεις του άσπρου, αλλά έχω δείξει και λίγο καλαμπουκάλευρο, κίτρινο, έτσι για θέλουμε ο γάβρος μας να πάρει ένα χρυσαφή χρώμα. Ωραία. Να δώσουμε. Θα τηγανίσεις? Ναι, θα τηγανίσω γάβρο. Τώρα ζωντανά? Θες διαφορετικά? Ναι. Αλεύρωσέ το και φεύγω. Δεν κάθομαι εγώ να μυρίσω ψαρίλα. Εγώ έλα, σπίτι λίγο, δεν φίλε, όχι, κοίτα όχι, πόσο όχι. Είναι. Εγώ σπίτι δεν τηγανίζω ψάρια μόνο και μόνο για να μην μυρίσω και να μην μυρίσει το σπίτι. Ναι. Τα βάζω όλα φούρνο. Δεν έχεις ένα μικρό έτσι που έχουν όλοι εκεί? Έχω γκαζάκι. Το μικρό τώρα. Βγάζεις έξω εκεί στη βεράντα. Δεν βγάζω έξω. Με ματιάσουν οι γειτόνισσες. Στα μελέτη την οικογένεια είναι. Δεν τη ματιάζομαι μετά. Δεν πάω. Όλα φούρνο τα βάζω. Παιδιά, ειλικρινά δεν τηγανίζω τίποτα από ψάρι στο σπίτι. Πώς το ξεβρωμίσω μετά? Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου η μυρωδιά από το ψάρι. Μ' αρέσει πολύ να το τρώω, μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά φούρνο. Κακός. Ανοίγω και το φούρνο μετά, του ρίχνω και ένα που έχω αρωματικό, δεν σας λέω τι είναι, και ξεμυρίζει αμέσως. Ναι. Μετά η λάτζα, δεν την κάνεις με λίγο ξύδι έτσι να φύγουν όλα μυρίζουμε. Όχι, αφού έχω απορρυπαντικό μέσα που έχει τέτοιο, απορρυπαντικό που πλένω τα πιάτα που μέσα έχει ξύδι. Ναι. Είναι μια χαρά. Ωραία, γιατί παιδιά, αυτό δεν θα μείνω στο τηγάνισμα. Λοιπόν, ξέρουμε όλα τι τηγανίζουμε, φεύγω. Είπαμε, έχω τα δύο ειδών αλεύρι εδώ, το κοινό και το καλαμπουκάλευρο, αλάτι, πιπέρι, να δώσουμε από εδώ το αλάτισμα του γάβρου και όχι μετά. Έτσι. Ωραία. Έχουμε βάλει το μάτι εδώ να γίνει, να κάψει λίγο, να ξεκινήσουμε το τηγάνισμα. Θέλει σε ακόμα. Λίγο, ναι, ναι. Πολύ ωραία, και σ' αφήνω. Εδώ, το μόνο που θα κάνω εδώ πέρα είναι, βάλαμε το λόγο που σοτάρουμε τη φάβα, είναι για να δώσουμε στο τελείωμά της ένα πιο σκούρο χρώμα. Έτσι. Ωραία. Σοτάρουμε με κρεμμύδι και σκόρδο και μετά ρίχνουμε το ζωμό και αφήνουμε να βράσει η φάβα μέχρι να πιει το ζουμί της όλο και να αρχίζει να βράζει. Να βράζει, να διαλύεται, να φουσκώνει καταρχήν, να απορροφάει όλο το ζουμί αυτό. Τέλεια. Έτσι.
Τέλεια. Λοιπόν... αγοράκια μου, θα σας αφήσω για λίγο γιατί πρέπει να πω και για μια εκδήλωση που είναι σήμερα το βράδυ και προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει ο κόσμος να πάει. Και θα πάμε μαζί τώρα στα κορίτσια μου που έχουν έτοιμα γυαλιά οράσου που μπορείτε να βρείτε μόνο στο κατάστημα Όπτικο. Την καλησπέρα στις κουκλάρες μου και τις δύο. Γεια σου, Ντέμι. Από μακριά σήμερα. Μακριά και αγαπημένες. Λοιπόν, καθίστε πριν πάω στα κορίτσια, επειδή το έχω σημειωμένο στο κινητό μου. Για να μην ξεχάσω να σας το πω, ότι σήμερα το βράδυ στο σταυροδρόμι του Γιάννη Σαλιακούρα, στη Βερδικούσια, έτσι, στη Βερδικούσια, είναι ο Κονιτόπουλος και η παρέα του με Δημητρόπουλο και Αγάθη. Τιμή εισόδου 5 ευρώ, ως τις 6 και όποιος αντέξει. Και σας περιμένουμε όλους και εκεί, στο σταυροδρόμι λοιπόν στη Βερδικούσια, στο μαγαζί του Γιάννη Σαλιακούρα. Τώρα πάω εδώ στις κοριτσάρες μου, που τι μου έχουν φέρει σήμερα. Ελένη μου, ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Θα μου επιτρέψετε, κάθομαι έτσι, δεν φαίνεται κάτι. Λοιπόν, και ξεκίνησαν οι εκπτώσεις και είδα στη βιτρίνα τεράστιες επιγραφές έως και 50%. Έως και 50% και μάλιστα και σε πιο παλιά μοντέλα κάνουμε και ακόμα καλύτερες τιμές. Να πούμε ότι εκτός από τα επώνυμα γυαλιά έχουμε και γυαλιά για όλα τα βαλάντια. Μπράβο, πολύ σημαντικό. Ξεκινάνε από πολύ χαμηλές τιμές και η σκελετή μας και τα ηλίου μας. Βέβαια στα ηλίου περισσότερη ποικιλία και σε οικονομικά και σε πιο ακριβά, ναι, και πιο επώνυμα από το Μάρτιο-Απρίλιο και μετά. Τώρα έχει τα εκπτωτικά τα ηλίου, που είναι ό,τι έχει μείνει από το καλοκαίρι και κάποια ελάχιστα καινούργια και κυρίως το οράσεως. Άλλωστε, επειδή είμαστε και φίλες με την Ελένη, γνωρίζω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο δειγματίζουμε πια. Βέβαια, ναι, συνεχώς τώρα. Και λένε ότι μόλις περάσουν τα Χριστούγεννα, έρχεται τόσο γρήγορα το καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβουμε. Δεν το καταλαβαίνεις όντως πραγματικά. Θα περάσουμε τώρα ένα κύμα. Λίγο κακοκαιρία, αλλά δεν πειράζει, να σας πω κάτι. Δεν ζήσαμε χειμώνα φέτος. Καλύτερα, γιατί αυτή η ζέστη, ξεκίνα λεγάκι μου να φοράς, γιατί αυτή η ζέστη μας κάνει παιδιά, μας έχει αρρωστήσει όλους και μας κάνει πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως. Θα μιλάμε για να μας εξηγήσει, Ελένη μου, τι ακριβώς βλέπουμε. Εγώ να σας πω για μία ακόμη φορά, ενώ εσείς βλέπετε την Αλεξάνδρα, ότι θα δούμε γυαλιά οράσεως από το κατάστημα Όπτικο που βρίσκεται Ολύμπου 30, απέναντι ακριβώς από τα Κτέλ, ένα κατάστημα που έχετε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ. Δεν ξεχνάμε τις πολύ καλές τιμές που έχουμε όχι μόνο εκτός και σε πιο παλιά γυαλιά. Γενικά να πω ότι κάνω εκτόσεις όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Πλέον έτσι που είναι και οι εποχές. Δηλαδή προσέχουμε να έχουμε πολύ καλές τιμές πλέον. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα μαγαζιά στο να έχουν τη σταθερή τους πελατεία. Ακριβώς. Στο αλεκάκι μου τώρα τι βλέπω, Ελένη μου. Πριν είδαμε ένα γυαλάκι κοκάλινο με μπαμπού στο πλάι, με ξύλο μπράτσο. Εδώ βλέπουμε ένα μεταλλικό γυαλί, το οποίο έχει επένδυση όμως από κόκαλο εσωτερικά και κάνει μια πολύ ωραία έτσι... Ναι. Έχει μέσα κάποια πολύ ωραία σχέδια. Ναι, έχει κάποια σχέδια μέσα εσωτερικά. Ναι. Πάρα πολύ όμορφο γυαλάκι και αυτό. Πολύ ωραίο. Θα δώσουμε κάποιο κόμμα στην Αλέκα εδώ. Εγώ γενικά όταν φοράει ο άλλος γυαλί οράσεως, είμαι παιδιά υπέρ του χρώματος. Μ' αρέσει ναι, το χρώμα γιατί σαν όχι, αυτά που βέβαια. Μας έχεις φέρει. Αυτό που λένε ότι δεν ταιριάζει, πώς θα το συνδυάσω, εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει. Κάποια χρώματα που μας πάνε στην επιδερμίδα. Ναι. Εντάξει, βέβαια, ναι. Στα λεκάκι θέλω τώρα να πω, ενώ βλέπουμε ένα μπλε. Πολύ ωραίο πλαίνο εδώ, μπλε, έτσι, της εταιρείας Vogue. Πάρα προς πολύ τη τιμή εδώ, πολύ καλή τιμούλα. Μεταλλικός μπροστά, όπως βλέπεις οι φόρμες στα γυναικεία είναι αρκετά υπεταλουδέ και στα ηλίου θα το δούμε αυτό. Και γενικά είναι έτσι πιο χαριτωμένα. Η Αλέκα να σας πω, κάτι, το έχω ξαναδεί πολλές φορές. Του πάνε όλα, το κοριτσιού μας. Ναι, παιδί μου, της πάνε όλα τα γυαλιά. Ενώ εγώ μου πάνε μόνο τα πολύ μεγάλα. Ναι. Στην Αλεξάνδρα πάνε όλα. Όλα και μου αρέσουν πάρα Αλεξάνδρα. Εδώ μαύρο, αν κάνουμε κοντινό, θα δούμε ότι έχει και λεπτομέρεια με μεταλλικό κόκκινο εσωτερικά. Δηλαδή εδώ πάνω, αυτά είναι λεπτομέρεια όλο με κόκκινο. Μπράβο, γύρισα έτσι λίγο, Αλεξανδρούλα μου. Σφυρλατημένο μέταλλο πάνω στο κοκάλινο. Πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτό πολύ κλάσικ που θα βάλει τώρα, πολύ μου αρέσει. Ναι, έφερα και κάποια και πιο έντονα και κάποια. Ναι, ναι. Και γενικά, τώρα βέβαια δεν έφερα σήμερα τόσο αυτού του είδους γυαλιά. Πολλές γυναίκες τείνουν να φοράν και αντρικού είδους γυαλιά, πιο αυστηρά. Πολύ σημαντικό. Ναι, και αυτά δηλαδή πλέον. Λοιπόν, είναι αυτό που σας περιέγραψα. Μέταλλο με κόκαλο και εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Μοβ σκούρο το χρώμα με μεταλλική λεπτομέρεια εσωτερικά, ναι. Αυτό είναι μεγαλύτερο, αυτό θα δοκιμάσω και εγώ μόλις το βγάλει, Αλεξάνδρα. Ναι, βεβαίως. Αυτό μου αρέσει. Πιο κλάσικο εδώ, όπως και αυτό εδώ. Αυτό έχει πολύ ωραίο ιδιαίτερο πλαϊνό. Μπροστά είναι λίγο πιο σκούρο. Θα δείξουμε λίγο για το πλαϊνό. Α, και αυτό ωραίο που έβαλε. Πολύ ωραίο. Λίγο το μαλάκι. Μπράβο, έτσι το πλαϊνό. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Με πολύ ωραίο σχέδιο. Τέλειο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
Τώρα θα δούμε ένα σε πιο έντονο χρώμα, πάλι κοκάλινο. Όπως βλέπουμε, αρκετά τα πετάλουδε. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Ναι. Το μεγαλύτερο γυαλί μου πάει εμένα. Ναι, ναι. Α, και αυτό το μπλε είναι καταπληκτικό που φοράει η Αλεξάνδρα. Εδώ ναι, είναι μονόχρωμο, έχει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια στο πλάι και κυρίως έντονα χρώματα. Πάρα πολύ ωραίο. Κυρίως υποχρώσεις του μπλε. Έτσι παίζουν. Ναι. Μπλε, μοβ, ροζ, τέτοια χρώματα φέτος πάρα πολύ. Και ένα τελευταίο. Έντονο χρωματάκι και εδώ. Εδώ είναι για πολύ έντονα γούστα, για πιο έτσι. Πιο γκέρλι καταστάσεις, ναι, πιο κοριτσίστικο. Αλλά εντάξει, τίποτα δεν ισχύει για αυτό. Να σου πω κάτι, υπάρχουν γυναίκες που μας βλέπουν. Έτσι, που με μεταλλικό στο πλάι. Είναι πιο ιδιαίτερες, έχουν πιο γκέρλι διάθεση. Άμα η άλλη το υποστηρίζει. Φυσικά, δεν το συζητάμε. Ναι, το συζητώ, ναι, και εγώ. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά σας έφερα για σήμερα. Τέλεια. Πότε θα αρχίσω να βλέπω ηλίου? Ηλίου τώρα λογικά με το που θα καλυτερέψει ο καιρός, τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, θα αρχίσουν να έρχονται τα γυαλιά ηλίου. Τέλεια, πολύ μ' αρέσουν. Ναι. Πολύ μ' αρέσουν. Άντε να φτιάξει η διάθεσή μας. Ψάρια τρώτε, γαύρο. Γιατί όχι, θα τον δοκιμάσουμε να δούμε τι μας έφτιαξε. Ναι, ναι, θα φάμε σήμερα. Δημήτρης, βέβαια. Θα φάμε. Λοιπόν, κοριτσάρι, σηκωθείτε, πάτε κουζίνα, δεν φεύγει. Βέβαια, ναι, πάμε, φεύγουμε. Λοιπόν, η ορχήστρα μου σιγά σιγά θα έρθει μέσα. Πριν όμως θα ήθελα εγώ να σας πω, σας το είπα και στο ξεκίνημα και σας το λέω συνέχεια μέσα από την εκπομπή. Ευχαριστώ, Βαλάντη. Ευχαριστώ, Βαλάντη, που με προσέχεις. Λοιπόν, θα ήθελα να σας το είπα και στην αρχή ότι εκτός έχουν ξεκινήσει φυσικά στην Τεχεράν, όποια στιγμή και αν πας του χρόνου, έχεις τις καλύτερες τιμές και την καλύτερη ποιότητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Χαλιά υπέροχα. Σήμερα αυτό που μου έχουν στείλει το έχω λατρέψει. Σας μιλώ ειλικρινά. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω αν φτάνει στο σπίτι σας αυτή η τόσο έτσι βελούδινη, θα την πω εγώ, δεν ξέρω πώς το λέω. Κοιτάξτε, τέλειο είναι. Η τόσο βελούδινη όψη. Α, παιδιά, είναι και ανάγλυφο τα λουλουδάκια του. Είναι της τέλεια. Καταπληκτικό, παίρνετε μία μικρή γεύση σήμερα. Γιατί αν επισκεφτείτε το κατάστημα Τεχεράν που βρίσκεται Τέρμα Φαρσάλων στη Λάρισα, βρίσκεται εκατοντάδες σχέδια για το κάθε γούστο. Αυτό είναι φανταστικό. Δεν ξέρω, σας λέω, αν φτάνει στο σπίτι σας, γιατί από την κάμερα συνήθως χάνει λίγο η εικόνα. Εδώ, τι να σας πω, ανάγλυφο και έτσι έχει μια περίεργη γυαλάδα. Πολύ πολύ όμορφο. Και βέβαια για εσάς που το σπίτι σας είναι κλασικό, επιλέγετε κλασικά χαλιά. Για εσάς που το σπίτι σας είναι μοντέρνο, έχουμε υπέροχα μοντέρνα χαλιά. Πάντα στην Τεχεράν, Τέρμα Φαρσάλων, στη Λάρισα. Είμαστε εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, ο Βασίλης θα με ακολουθήσει μέχρι ο floor manager Ανέστης που του έδωσα μία ακόμη ευκαιρία του floor manager. Μία ακόμη ευκαιρία του floor manager για να μείνει κοντά μας. Δεν θα απολυθεί, γιατί δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα να μαζέψει τα χαλιά. Καθίστε εγώ να κάνω μια ανανέωση. Ορχήστρα θα πάω, ναι. Ορχήστρα, κόλλησαν όλα, δεν ανοίγει τίποτα. Γιατί. Δεν μπορώ, μανούλα. Έχετε άλλες παραγγελίες εσείς από εδώ? Παραγγείλα. Τι παραγγείλες, αγάπη μου, θύμισε μου, πού να να ξαναμπω στο κινητό, τι μου στείλες? Θα ξαναμπω. Αυτό θα μου το πείτε, κύριε Βαγγέλη, είναι δικός μας. Και έχω και τα βλάχικα που θέλουν μέσα. Λέει, άσε γιατρέ τα γιατρικά. Πάρε γιατρέ. Α, πάρε γιατρέ τα γιατρικά. Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό, πάρε γιατρέ τα γιατρικά. Για να τα αφήσει ο γιατρός. Το έκανε η ιδέα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν αμέσως τώρα. Δυναμώνουμε ένταση και περνάμε πανέμορφα και σήμερα.
μαστακά σε αμοϊκά κοιλίνα. Άντε έστα βιάρα, σπρίμω βιάρα, ούλα η πουγιο να πεινά, ούλα η πουγιο να πεινά. Για να σου γράψω σ' αγαπώ, να
σε φιλώ στα χίλια. Να σε φιλώ στα χίλια. Ήπειρο της Αξώθια Γοργόνα σε πρόσκυνο σαν του Χριστού εικόνα. Σε πρόσκυνο σαν του Χριστού εικόνα. Ήπειρο της Αγοργόνα. Χρωστάω τίποτα, φεύγω για χαρά. Πεταχτώ για λίγο στην κουζίνα και πάω σε τελευταία και απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Καθίστε, γιατί έχω δει κάτι περιοχές που θέλω να τις πω. Πάμε στη Γιαννάη και, στο Γιάννη και στη Δανάη. Ζαγορά και Πουρή που λίγου σας ακούνε. Χαιρετήματα πολλά στον Δημήτρη με τα τύμπανα και στον τραγουδιστή. Είναι αξιολάτρευτη. Η Βασούλα, γεια σου, Ντέμου, καλησπέρα περαστικά. Τα φιλιά μας και τα χαιρετήματα στους συγγενείς μας στην Αγιά Βάσο. Και καθίστε λίγο γιατί έχω παιδιά. Α, εδώ είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ Χρήστο μου, Χρήστο Τσαντήλας, ευχαριστώ. Ο Αντώνης, Ντέμι, καλησπέρα από Άργος Ορεστικό. Ο Πυθαγόρας, καλησπέρα Ντέμι μου από τους ωραιούς Ευβίας. Βάλε μας ένα τραγουδάκι, ό,τι σου αρέσει εσένα, περαστικά σου. Την καλησπέρα μου να στείλω στη φίλη μου την Ελένη Τζακουρίδου.
Μάκη μου, ναι, είναι, δεν είναι. Μάκη δεν είναι. Μην μου λέτε τέτοια. Λοιπόν, ο Νίκος ο Χατζηνικολάου φυσικά που δεν ξεχνά την εκπομπή μας και δεν μιλάω φυσικά για. Όχι ο Νίκος ο Χατζηνικολάου, ο Νίκος που λέει τις ειδήσεις. Είναι δικός μας Νίκος ο Χατζηνικολάου, εδώ, δικός μας αυτός. Γεια σου, Ντέμι, περαστικά θέλω το τραγούδι «Έπιασε βροχή στον δρόμο». Λοιπόν, ο Γιάννης, καλησπέρα Ντέμου, να περνάτε καλά, να πει στην ορχήστρα ότι τους περιμένω για καφέ μετά την εκπομπή. Γιάννη, για καφέ δεν θα έρθουνε. Αλλά θα πας εσύ μετά την εκπομπή στην ταβέρνα του Ζάχου στην Όσα, να τους δεις και όχι να πιείτε καφέ, πάτε κοψιδάκι ωραίο. Γιατί έχω μάθει τα καλύτερα έχουν εκεί, έτσι. Πιείτε κρασί, τι καφέ θες εσύ. Μετά τις 5 ότι πιείτε καφέ. Μετά ο καφές τέλος. Λοιπόν, να σας πω κάτι, δεν πάω κουζίνα. Να πάω κουζίνα. Τι έχεις να κάνεις, εσύ τι έχεις να κάνεις. Λίγο να τελειώσω τη φάβα, να τη λήξω λίγο ένα γάβρο. Αν θέλεις, στείνω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, στήσε μου, ωραία. Πάω διαφημίσει να τελειώνω, να πάω εγώ για πιπί μου. Γιατί πριν πήγαν όλοι και δεν βρήκα χρόνο. Okay, okay. Τρέχω πιπί μου και έρχομαι. Έρχομαι με trumbookis.gr, παρακαλώ πολύ. Τα καλύτερα. Σας έχω και στις καλύτερες εκπτώσεις. Μπείτε, κορίτσια, από τώρα, γιατί μετά θα το ρίξω το σύστημα της trumbookis.gr. Άρα μπείτε από τώρα, έτσι. Παπουτσάκι σε λίγο. Πάμε διαφημίσεις, κάνουμε τα απαραίτητα και ερχόμαστε. Φεύγω γιατί δεν προλαβαίνω. Γεια σας, θα μου πιάσει κάποιος το πάνω. Θα με βγάλετε μέσα. Λοιπόν, μήπως και λίγο σκοτεινή, όχι δεν πειράζει. Άρα με ξέρετε εσείς πως είμαι έτσι κι αλλιώς. Και τώρα να ανοίξει η οθόνη και να δείτε υπέροχα παπούτσια, γιατί θέλω να τα αγοράσω όλα. Trumbookis.gr. Όχι, δεν ήθελα πριν. Όχι, καλά, δεν ήθελα. Όχι, ρε, εσύ έχεις. Όχι, καλέ, πώς ξεχάστηκα. Δεν έχει σημασία, μπορεί να έχω άλλο πράγμα. Εγώ, εσύ έχεις και 4 παιδιά στο σπίτι. Α, σε παπαπαπα, δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν. Φέραμε μποτάκια. Αφού βρέχει. Trumbookis.gr. Πάμε ανάλογα με την ψυχολογία του κόσμου. Μπαίνετε τώρα. Τι εκπτώσεις έχω. Έχουμε έως 50% σε όλα μας τα είδη. Ναι. Διανύουμε ήδη δεύτερη εβδομάδα των εκπτώσεων. Φέτος οι εκπτώσεις θα διαρκήσουν πάρα πολύ καιρό, έως και τέλος Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Μπορείτε, τρέξτε, προλάβετε. Αύριο Κυριακή το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι ανοιχτό. Μπράβο, το πούμε αυτό. Ναι, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι ανοιχτό, το ωραία. Φυσικό όχι. Λοιπόν, μπορείτε να μας βρείτε στο 24 930 022 853. www.trumbookis.gr για τα πάντα. Μπαίνετε αυτή τη στιγμή. Εκπτώσεις τρελές, παρακαλώ πολύ. Και καλύτερα είναι σε εκπτώσεις να ψωνίζουμε στην αρχή, γιατί μετά σπάνε τα νούμερα, παιδιά, και δεν βρίσκουμε. Έτσι. Οπότε μπείτε τώρα. Γιατί αν συμπληρώσουμε και την τρίτη εβδομάδα εκπτώσεων, μετά θα είναι τόσο σπασμένα τα νούμερα. Έτσι, και μετά ακριβώς. Έχουμε ξεπουλήσει όλα και θα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Κάθε μέρα τελειώνουνε. Έχουν, ναι. Κι όμως τελειώνουνε. Φοβερή εταιρεία. Έτσι, είχατε και τα παιδιά της. Είχαμε και τα παιδιά, ήρθε. Όλοι ήρθαν εδώ, όλοι ήρθαν από το στούντιο, μπορώ να πω. Όλοι. Ένας. Έρχονται λίγοι για να μην νιώθουμε μόνο εγώ ήρθα, κενό. Μόνο εγώ ήρθα. Εσύ ήρθες, πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Ήρθες μέσα στις γιορτές. Μέσα στις γιορτές. Ήρθες, έκανες το ποδαρικό εσύ και ξεκίνησαν μετά ένας. Τέλεια. Λοιπόν, περιέγραψέ μου, εσύ δεν μπορώ λοιπόν, να μιλάω άλλο μποτάκια. Σήμερα, Γλαή, αλήθεια. Γυναικεία μποτάκια, μποτάκι καστόρ, μποτάκι με κρόση, μποτάκι με τοκάδες, με χρυσά φερμουάρ, δίπατα τύπου Oxford που είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Ναι, μαύρο, ταμπά. Παιδιά, και το ταμπά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ. Τύπου Oxford, χαμηλό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δέρμα και δέρμα λουστρίν. Και αυτό έχει. Πιάνει λίγο πιο πολύ, ρε παιδί μου. Μπορείς να το βάλεις και λίγο πιο μετά. Πιο μετά. Το ναι. Φοράς μέχρι λίγο εκεί που πιάνει άνοιξη. Ενώ το ποτάκι σταματάς. Να σου πω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το ταμπά. Το ταμπά, ταμπά πολύ δεν ωραίο. Είναι. Ναι, είναι ταμπά. Μ' αρέσει και αυτό το στυλ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κορίτσια. Το θεωρώ πάρα πολύ ευκολοφόρητο ότι μπορείτε να το βάλετε και στη δουλειά. Μπορείτε να το βάλετε και έτσι με ένα κόσμημα ναι, το βράδυ ωραίο. Και για ποτάκι. Δεν αναγκαντινόμαστε. Και μπορεί να μην έχει καθόλου φερμάρ αυτό το ποτάκι. Μπαίνει εύκολα. Αλλά μπαίνει πάρα πολύ εύκολο. Είναι. Φανταστικό αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εύκολο αυτό. Στη χρήση. Πολύ ωραίο ποτάκι είναι και αυτό εδώ. Και αυτό τρελάθηκα που είπες πριν. Και αυτό είναι το τύπο Oxford, το δερμάτινο. Αυτό εδώ. Και εδώ είναι πολύ ωραία ποτάκια. Αυτό με τρέλανε. Να το, πολύ καλό. Και αυτό εδώ με το χρυσό. Ναι, και αυτό με το χρυσό. Τη λεπτομέρειά αυτό είναι ωραία, του. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έχει τη λεπτομέρειά του που σα βγαίνετε έξω. Καλά, το κρόσι με τρελαίνει. Το κρόσι, πολύ κρόσι. Φέτος πάρα πολύ κρόσι, ειδικά τώρα μετά τις γιορτές. Ξεκίνησε στις γιορτές έντονα το κρόσι και συνεχίζει. Πες μου για μία ακόμη φορά, μέχρι πού έχω εκπτώσεις. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ναι, και πόσο φτάνουν. Έως 50%. Mm-hmm. Έχουμε τελευταία μεγέθη, έχει πάρα πολλές προσφορές, πολύ καλές εκπτώσεις. Παιδικό, αντρικό, άσχετα που σας διευθύνουμε εμείς γυναικείο σήμερα. Ναι, ναι. Επίσης, τα πάντα, τα πάντα. Και εκεί μπορούμε να βρούμε όλα τα ίδια. Από χειμερινό έως και καλοκαιρινό στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Υπάρχουν τα πάντα. Trumbookis.gr, μπαίνουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Σας είπα ότι μετά τα νούμερα σπάνε και θα
θα είναι δύσκολο να βρείτε. Οπότε τις τρεις πρώτες εβδομάδες θα το κάνετε. Μου αρέσει πολύ αυτό σε μπορντό, αλλά το έχουμε και σε μπλε, έτσι πιο διακριτικό. Είναι ωραίο και φέτος ήταν πολύ μόδα το καστόρ. Και ένα διακριτικό μετά πάλι με κρόση είναι εκεί το ταμπά, στη δεύτερη γραμμή το πρώτο. Ναι. Εκείνο κίνε, που είναι σε δέρμα καστόρ βέβαια. Αυτό. Και έχει διακριτικό το κρόση, γιατί να μην είναι τόσο έντονο που πολλοί δεν το θέλουν. Τέλειο κι αυτό. Όλα είναι πολύ κάτι καλά. Άλλο να προσθέσουμε, είναι κάτι που δεν δείξαμε. Όχι, νομίζω το έχουμε δείξει. Μ' αρέσουν όλα. Το άλλο Σαββατό τι θα μου φέρει. Μάλλον θα φέρουμε παιδικό. Φέρε παιδικό, θέλω παιδικό. Παιδικό και να σου πω κάτι, θα φέρει παιδικό, θα είναι το γενικό. Θα μου φέρει και 5-6 αντρικά, γιατί ναι. Μου τα ζητούσαν και σήμερα. Έτσι. Έτσι. Όλος το θέλω και 5-6 αντρικά οπωσδήποτε. Θα φέρουμε και αντρικά. Κορίτσια και αυτό. Αρβιλάκι. Το αρβιλάκι, αυτό να σου πω κάτι. Δετό. Απλό. Και με εσωτερικό φερμουάρ. Για να μπαινοβγαίνει εύκολα. Και πολύ ζεστό μέσα. Είναι πολύ καλό, ωραίο. Πάρα πολύ ζεστό. Τέλεια. Λοιπόν, Αγλαία, δεν φεύγεις. Όχι. Trubooks.gr μπαίνουμε, εκπτώσεις. Έως και 50%. Τηλέφωνο θέλω για τις κυρίες που δεν μπορούν να παραγγείλουν πάλι. Στο 24930-22853. Πολύ ωραία. Πάμε εμείς εδώ από την κουζίνα. Ντιμή. Και εσύ, Αγλαία μου. Και εσύ, έλα. Λοιπόν, μπες μέσα. Μπες μέσα. Μπες μέσα. Ντιμακό, έχεις να μαγειρέψεις κάτι άλλο. Ή τα στείνεις όλα. Ξεκινάω λίγο το στήσιμο τώρα. Ωραία. Έχω είναι... στήσει το μισό, είναι αυτό που κάνουμε το μαριναρισμένο γάβρο με τη γέμιση. Ναι. Έτσι, τη γέμιση με γαρίδες και κρεμμύδι, σκόρδο, λίγο μανιτάρι και αυτά. Ωραία. Έτσι, το στήσαμε με βάση γιαούρτι. Φωνάξτε είναι μου βάση... λίγο μέσα τον Ανέστη. Α. Τον οποίο να πούμε, βάλαμε στο γιαούρτι λίγο λεμόνι για να ταιριάζει με, το, με τη μαρινάδα του γάβρου. Ωραία. Έτσι, με γέμιση τη γαρίδα την έχουμε και εδώ πέρα δίπλα στο λεμόνι απάνω, τη λιχτό στο γάβρο, έτσι να φαίνεται. Ξέρεις τι, κάντα όλα, θα έρθω να τα δείξω. Ναι, και ξεκινάω τώρα και το γάβρο το τηγανιτό, ναι. Okay. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ορχήστρα μου, μπείτε μέσα. Μπείτε μέσα, η ώρα πήγε και 37. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα μου δώσετε ένα δεκάλεπτο, όπως και να έχει. Κύριε Βαγγέλη, μπείτε μέσα, μπείτε μέσα. Όλη η ορχήστρα μέσα. Θα μου δώσετε τώρα ένα δεκάλεπτο για να στήσει και ο μάγειρας και μετά θα σας δώσω χρόνο, Βασίλη, να πάω προς εκεί, και μετά θα σας δώσω χρόνο για να κάνουμε το κλείσιμο όπως ακριβώς το είπαμε. Έτσι. Κύριε Βαγγέλη μου, σας άκουσα. Είστε εντάξει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δυναμώνουμε ένταση, πάμε γιατί σε 7 θα σας αποχαιρετήσω, έτσι. Πάμε και μετά θα είμαστε εδώ, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο τελείωμα της σημερινής εκπομπής. Πάμε. Το χαπέρι.
για πίκρες βασάνα. Έχω μέσα στη ψυχή μου απ' την παπέσα τη ζωή μου. Στην ευθύνη για πες μας τι θα γίνει, η αγάπη αυτή δε σβήνει. Μια υπηρωτήσα ξάνθια του έχει πάρει τα μυαλά, του έχει πάρει τα μυαλά. Μια υπηρωτήσα ξάδια, ένας φίλος πίνει, έχει την ευθύνη, για πες μας τι θα γίνει, η αγάπη αυτή δε σβήνει. Ποιος το πες μου, α, ο αυτός.
Κανένας άλλος στην καρδιά μου ρίζωσε έρωτας μεγαλός. Κι έχω μέσα το καμίνι, μα η φλόγα μου δε σβήνει. Μαγειράκο, πάρε ένα κορίτσι όποιο θες να κλείσετε, να πείτε τι φτιάξετε στην κουζίνα, δεν θα έρθω εγώ. Ναι. Πάρε ένα κορίτσι όποιο θέλεις. Να διαβάσω ένα τελευταίο μήνυμα γιατί μου κάναν παράπονο, γιατί ήταν το πρώτο που στάθηκε σήμερα στην εκπομπή. Λευτέρης Καραμπάς, καλησπέρα Ντέμι, να δώσεις πολλούς χαιρετισμούς στον ξάδερφο της γυναίκας μου, Κώστα του Σμόλικα, σας αγαπάμε και σας βλέπουμε πάντα. Και εγώ σας αγαπώ και το ξέρετε πάρα πολύ. Λοιπόν, δώστε σκητάλι λίγο στον Δημήτρη και στην Ελένη, στον Δημήτρη Τεζούδη και στην Ελένη την Πίπη, να ολοκληρώσουν τη συνταγή για να μετά εγώ να ευχαριστήσω τον κόσμο, γιατί πρέπει να φύγουμε, να πάμε ταβέρνα Ζάχο, στην Όσα παρακαλώ. Τι ώρα θα πάμε? Βρέχει έξω, δεν τρέχουμε κιόλας. Δημήτρη. Λοιπόν, σήμερα φτιάξαμε, είπαμε να κάνουμε αποδοξίνωση από τα κρέατα, έτσι. Φτιάξαμε λίγο γαύρο, τηγανιτό, πάνω σε φάβα. Με ντομάτα και λίγο μαϊδανό, την πασπαλίσαμε έτσι από πάνω και εδώ φτιάξαμε μία γέμιση μέσα σε τυλιγμένο αμπελόφυλλο με γαρίδα και σάλτσα ντομάτας. Μαριναράμε το γαύρο γύρω στη μία ώρα με λεμόνι, ξύδια και λάδι, αλάτι, πιπέρι και τα σχετικά, βάση απάνω σε γιαούρτι. Έτσι, πρόταση σήμερα, Σάββατο βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, σήμερα στο τραγούδι κοντά μας και θέλω χειροκροτήματα από εμάς, ήταν ο Βαγγέλης ο Τόρης.
Στο Κλαρίνο, αγαπημένος μου, μεγάλη μου τιμή και χαρά και θα χαρώ να το ξαναφιλοξενήσω, ο Κώστας Οσμόλικας. Στα πλήκτρα, ο Σάκης ο Κοτόπουλος. Στην κιθάρα, ο Ζέρβας ο Παναγιώτης. Και στην drums, ο Δημήτρης ο Τόρης. Λοιπόν, ραντεβού μετά τα παιδιά θα είναι μετά τις 8 το βράδυ στην ταβέρνα Ζάχο στην Όσα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2495051160. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο πρώτα ο Θεός. Το άλλο Σάββατο στις 5 παρα 20 εδώ στην τηλεόραση του Άστρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, μια ακόμη καλύτερη Κυριακή. Κόλα το λένε οι άλλοι, ωραίοι. Λοιπόν, και κλείνω με εσάς. Μου παραδίδεται μέχρι στις 7, έτσι. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, μια ακόμη καλύτερη Κυριακή. Γεια σας και περαστικά σε όσους είναι άρρωστοι, έτσι. Σας ευχαριστώ και για τα σημερινά μηνύματα που ήταν εκατοντάδες ειλικρινά. Yeah.
σαν τα πουλιά. Λόσα με τα μυαλιά δεν τα βγάλε σωστά. Σου βάλα εννιά και μου βγάλες εφτά. Άι στο διάβολο για κότα, δε σε ξαναβάζω γλώσσα.